Ο κύριος Καργάκος είναι καθοδόν γνωστός σε όλους σας, θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Νατιός, διδάσκαλος, και η φιλόλογος καθηγήτρια, η κυρία Τζιτζή Θεοδώρα. Θα ήθελα να αρχίσουμε με τον κύριο. Το θέμα είναι ο ιδεολογικός ολοκληρωτισμός στην πνευματική ζωή του τόπου. Θα παρακαλούσα τους συμμετέχοντες. Έχουν 10 λεπτά περίπου να τηρηθεί ο χρόνος, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια και για συζήτηση. Και παρακαλώ πρώτα τον κύριο Σπανό, τον συνάδελφο τον κύριο Σπανό, να πάρει το λόγο. Ο κύριος Σπανός είναι καθηγητής των παιδαγωγικών στο FPPC, γνωστός, έχω δει εδώ και φοιτήτριες να παρίστανται, γνωστός σε όλους, εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, έχει εντρυφεί στα θέματα παιδείας και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ. Σεβαστό Ιερατείο, κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την τιμή της πρόσκλησης στη μικρότητά μου να απευθυνθώ από το βήμα αυτό που το έχουν τιμήσει μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συνάντηση προσφέρεται και για αυτοκριτική. Μη καταργέσαι το σκοτάδι. Άναψε ένα κερί. Και το να ανάψεις ένα κερί μπορεί να είναι συμβολή στο να διαλυθεί το σκοτάδι. Οι συντεταγμένες πάνω στις οποίες θα κινηθώ στο θεωρητικό πλαίσιο προσδιορίζονται από ένα κείμενο του Πλάτωνα από το 7ο της Πολιτείας. Ούτω γάρ έχει ειν δε εγώ ο ετέρε ή μεν βίων εξευρύσεις αμήνω του άρχην της μέλου συνάρξην έστησή δυνατή γενέστε πόλης εφικουμένη. Εν μόνη γάρ αυτή άρξουσιν οι τόντι πλούσιοι ου χρυσίου αλλού δι των ευδαίμων απλουτήν ζωής αγαθίστε και έμφρονος. Είδε πτωχοί και πεινώντες αγαθών ιδίων επί τα δημόσια ίαση εντεύθεν οι όμενοι τ' αγαθών δίν αρπάζειν ουκέστη γενέστε εννοείται πόλην ευκουμένην. Περιμάχη των γάρ το άρχιν γιγνώμενον οικείωσον και ένδον ότι ούτως πόλεμος αυτούστε απόλυση και την άλλην πόλη. Περιμάχη των γάρ το άρχιν γιγνώμενον οικείωσον και ένδον ότι ούτως πόλεμος αυτούστε απόλυση και την άλλην πόλη. Επειδή η ελπίδα υπάρχει και η υπόθεση ελπίδας είναι η υπόθεση της παρουσίας του καθενός μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις στίχους του Γιώργου Σεφέρη από τα 3 κρυφά ποίηματα. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, μπορώ όμως να γίνω αυτό που θέλεις. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, μπορώ όμως να γίνω αυτό που θέλεις. Πηγαίνω στο θεωρητικό μέρος της εισήγησής μου. Με τον όρο ιδεολογία εννοούμε ένα σύστημα, σύνολο ιδεών που απαρτίζουν ένα σώμα, καθώς η μία συμπληρώνει την άλλη και όλες μαζί παραπέμπουν σε έναν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς ανθρώπων που αποτελούν ομάδα ή κοινωνία. Ο λόγος ύπαρξης των ιδεολογιών είναι η πολιτική δράση. Από τη συγκρότησή τους επιδιώκουν να εξασφαλίσουν δύναμη, να επιβληθούν στην κοινωνία, να διαμορφώσουν νέες συνθήκες που αλλάζουν τη ζωή των μελών της.
Η ιστορία έχει δείξει ότι οι ιδεολογίες κινούνται ανάμεσα στην ουτοπία και την πανάκια. Το ιδεολογικό από μόνο του δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι έντιμα ρεαλιστικό. Μια ιδεολογία έτσι συνιστά μια εκλαϊκευμένη πολιτική φιλοσοφία, την οποία χαρακτηρίζουν κάποιες ιδιότητες που απορρέουν από το σκοπό της ύπαρξής της. Αυτές οι ιδιότητες είναι η γενίκευση, η απλοποίηση, η ιεροποίηση, η δραματοποίηση. Η ασάφεια, το συγκινησιακό και δογματικό στοιχείο, η πραγματιστική διάσταση και ο εκχυδιασμός είναι στοιχεία προσδιοριστικά της φύσης των ιδεολογιών, ανεξάρτητα από το αν έχουν σχέση μικρή ή μεγάλη με την αλήθεια. Ακόμα και το δίκαιο από τη στιγμή που ιδεολογιοποιείται παραμορφώνεται, αφού συνδέεται με τη λογική και την ψυχολογική υπερβολή που υπόκειται της επιδίωξης για μαζοποίηση. Παρά τις όποιες αδυναμίες που παρατηρούνται στη φυσιογνωμία του όρου ιδεολογία, η ύπαρξη των ιδεολογιών σε μια κοινωνία αποβαίνει λειτουργικό και δυναμογόνο στοιχείο, αφού κομίζουν στο τραπέζι οι ιδεολογίες την τροφή με την οποία οργανώνεται ο διάλογος, προωθείται η αμφισβήτηση και η κριτική και εξασφαλίζεται η άμυλα που ενεργοποιεί την κοινωνία στην αναζήτηση της αλλαγής, της βελτίωσης των συνθήκων της ζωής. Προϋπόθεση για αυτή τη θετική παρουσία των ιδεολογιών είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, η οποία αφενός εξασφαλίζει την ελευθερία του λόγου και των ιδεών και αφετέρου δρομολογεί τις διαδικασίες που κατοχυρώνουν τον αμοιβαίο σεβασμό ως κεντρικό γνώρισμα της αρμονικής κοινωνικής ζωής. Υπ' αυτήν την έννοια, η ύπαρξη των ιδεολογιών αποτελεί συστατικό του πλουραλισμού τον οποίο υπηρετεί και εκφράζει η δημοκρατία. Σε περίπτωση όμως που η δημοκρατία δεν αποτελεί τρόπο ζωής σε μια κοινωνία, η παρουσία των ιδεολογιών εκτρέφει το φανατισμό και το δογματισμό, στοιχεία αλλοτριωτικά του πολίτη ως μέλους της κοινωνίας. Όταν η δημοκρατία δεν είναι στέρεα, οι φορείς της κάθε ιδεολογίας βρίσκουν την ευκαιρία με το λαϊκισμό να απομακρύνουν τον άνθρωπο μέλος του συνόλου από τις αρχές που τον εξέφραζαν και να τον παγιδεύσουν σε μια κατάσταση που αποδίδεται με τους όρους οπαδός, μέλος, ομοειδεάτης, σύντροφος, αντίπαλος. Έτσι, ενώ η ιδεολογία θα μπορούσε να αποτελεί δυνατότητα για μια άλλη θεώση της ζωής, για μια καλύτερη μορφή ζωής, τυφλώνει τον οπαδό, διαστρέφει τον ομοειδεάτη, καθιστά δέσμιο το μέλος, υπονομεύει το αίσθημα της συνύπαρξης με τον συμπολίτη που δεν ακολουθεί τη δική του ιδεολογία. Επιδιώκοντας οι ιδεολογίες να κατακτήσουν περισσότερο χώρο και να επιβιώσουν μέσα στον χρόνο, μετασχηματίζονται σε απελευθερωτικές πανάκιες των ομάδων των ομοειδεατών και αντιτιθέμενες στις άλλες αποβαίνουν στρατοί με τα δικά τους κάστρα και την προσδοκία της κατάκτησης και της επέκτασης εξουσίας. Η αντοχή των ιδεολογιών συναρτάται άμεσα με το πλήθος των ανθρώπων που επηρεάζουν και στρατολογούν. Κριτήριο επομένως της ποιότητας των ιδεολογιών ως πολιτικών μορφωμάτων είναι η πνευματικότητα των πολιτών στους οποίους απευθύνονται. Όταν οι πολίτες είναι σκεπτόμενοι και δημιουργικοί άνθρωποι, ειρηνικοί και αλτρουιστές, μετέχουν πραγματικά στα κοινά, όχι γιατί προσδοκούν τη δύναμη της εξουσίας που υπόσχονται οι ιδεολογίες, αλλά γιατί αποτελούν αυθεντικούς πολίτες που αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπηρετήσουν τα ιδεώδη της ελευθερίας και της ασφάλειας, της αξιοσύνης και του αυτοκαθορισμού, όπως αυτά προκύπτουν ως στοιχεία της παιδείας που κατέκτησαν. Ο συνειδητός πολίτης είναι άνθρωπος με λειτουργικούς μηχανισμούς άμυνας. Τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο κοινό σύνολο και στέκεται κριτικός απέναντι στις ιδεολογίες
όχι για να υπηρετήσει το συμφέρον του, αλλά για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην πραγμάτωση της αρμονικής συνύπαρξης, που είναι το ευγενέστερο ιδεώδες. Συντάσσεται αυτός ο πολίτης με εκείνους που κοιτάζουν τα προβλήματα σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος τους και δεν βρίσκουν απλές λύσεις και δεν τολμούν να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους με απόλυτη βεβαιότητα. Ο στοχασμός οδηγεί τους ανθρώπους στη συνείδηση της ατέλειας και στα δυναμίας του πνεύματός τους και στη διανοητική μετριοφροσύνη. Όσο περισσότερο σκέπτεται κανείς, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τις κοσμοθεωρίες και τις απόλυτες αρχές. Οι δογματικοί μικραίνουν τα ζητήματα για να τα χωρέσουν μέσα στο δόγμα. Μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ως αφετηρία την ύπαρξή τους και τη διανοητική μετριοφροσύνη, μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ως αφετηρία της ύπαρξής τους τη διανοητική μετριοφροσύνη, οι εκφραστές των ιδεολογιών αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν εκείνα τα μέσα που συγκροτούν την ολοκληρωτική συμπεριφορά, δηλαδή τον άκρατο λαϊκισμό, τη διαστρέβλωση των ενιών που παραπέμπουν σε ελκυστικές αξίες, τη διαβολή και τη δημαγωγία για να συγκινήσουν τη μάζα. Όσο βαθύτερη και πλατύτερη είναι η παρουσία των πνευματικών ανθρώπων, επιστημόνων, στοχαστών, δημιουργών της τέχνης, λειτουργών της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της εκκλησίας, τόσο πιο απροκάλυπτα προβαίνουν η γλώσσα και τα συμπτώματα του ολοκληρωτισμού. Ακόμα και σε μια περίοδο ικανοποιητικής τυπικά λειτουργίας της δημοκρατίας, όπως είναι η περίοδος που διανύουμε εμείς. Επιδιώκουν έτσι οι εκφραστές της όποιας ιδεολογίας να συσκοτήσουν, να αποδυναμώσουν, να παρακάψουν τις αντιστάσεις, παραγνωρίζοντας ότι στον κόσμο του πνεύματος τίποτα καλό δεν έγινε ποτέ και δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ελευθερία. Έτσι ο λόγος που φέρει από την ιδεολογία στη συγκεκριμένη πολιτική πράξη γίνεται λόγος απάνθρωπα αόριστος και σκόπιμα ασαφής, για να διεγείρουν το θυμικό των εύπιστων ανθρώπων που είναι ευάλωτοι στα συνθήματα. Λέξεις που πλάστηκαν να ονοματίσουν μοναδικά νοήματα και ιδεώδη, όπως είναι ειρήνη, ισότητα, πρόοδος, παράδοση, ελαστικοποιούνται και διασύρονται ως έννοιες αναπροσαρμοζόμενες σε αντιφατικές καταστάσεις κατά το δοκούν. Άλλες πάλι φορές αδειάζουν από το πραγματικό τους νόημα, όπως η λέξη πατρίδα, η λέξη λαός, η λέξη παιδεία, και γεμίζουν με προπαγανδιστικά μηνύματα προωθώντας την ένταση, τον εξτρεμισμό, τη στενή πολιτικοποίηση του εσωτερικού ανθρώπου και την υπονόμευση της ανάπτυξης η οποία συνιστά υπό κανονικές συνθήκες το όραμα του λαού. Οι ιδεολογίες ως ανθρώπινα δημιουργήματα υπάρχουν ως εργαλεία για να θέτουν προβληματισμούς και να προωθούν τον κοινωνικό διάλογο. Η ανταπόκρισή τους στην αποστολή τους εξαρτάται από τους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν ως όχημα για να βοηθήσουν την κοινωνία μέσα από την άσκηση της εξουσίας ή για να αποκτήσουν δύναμη και να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Στη διάκριση αυτή βρίσκεται η ουσία του κύρους των ιδεολογιών. Αν ο εκφραστής ιδεολογίας συνιστά εξουσία ή αυθεντία. Η εξουσία μπορεί να είναι απρόσωπη και να εδράζεται σε ένα θεσμό. Η αυθεντία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Αντικείμενος εξουσίας είναι η ανθρώπινη ελευθερία με την πρόθεση να την υποτάξει κανείς, έστω επιμέρους και προσωρινά. Δεν μπορεί να εξουσιάσει χωρίς να πληγώσει. Αντίθετα, η αυθεντία είναι απρόσβλητη και ειρηνική. Δεν βιάζει, συμβουλεύει, δεν διατάζει, εμπνέει. Με αυτήν την έννοια η εξουσία, απαλλαγμένη από κάθε περιορισμό, εκμηδενίζει την ελευθερία, ενώ η αυθεντία επιδιώκει μονάχα να είναι ελεύθερα αναγνωρισμένη. Η εξουσία κατευθύνεται προς την κατοχή, η αυθεντία προς την αυτοσυγκέντρωση. Η εξουσία συνιστά βούληση επιβουλής.
Η αυθεντία είναι αρετή, επικοδομητική, υπηρετική. Στη διάκριση αυτή απευθυνόταν ο αρχαίος συγγραφέας όταν έλεγε «Τον άρχοντα τριών χρή μεμνήστε. Πρώτον, ότι άρχη ανθρώπων. Δεύτερον, ότι άρχη κατανόμων. Τρίτον, ότι ουκ άρξη εσαΐ». Επομένως, το πρόβλημα του Κύριου των ιδεολογιών είναι πρόβλημα παιδείας του λαού. Η σχέση δασκάλου και μαθητών, η ζωή στη σχολική τάξη, η ποιότητα της συνάντησης με τα μορφωτικά αγαθά, η έμφαση στη συνεργασία των μαθητών κατά ομάδες, η προώθηση της αυτοδιοίκησης των μαθητών μέσα στο σχολικό χώρο παραπέμπουν σε εκείνη την προετοιμασία, την παιδεία της ελευθερίας των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να αποβούν ενεργητικοί πολίτες βγαίνοντας τη ζωή. Αν ο δάσκαλος συνιστά παιδαγωγική αυθεντία, ισορροπώντας ανάμεσα στην επικοινωνιακή ελευθερία και το διδακτικό έλεγχο, αν κατέχει το αντικείμενό του και γνωρίζει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και ανταποκρίνεται και τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αν πιστεύει στην αποστολή του και αποβαίνει χειριστής άξιος του παιδαγωγικού τάκτ, τότε ο ίδιος αποδέχεται το μαθητοκεντρισμό ως ιδιότητα του σχολικού θεσμού και προετοιμάζει πολίτες κριτικούς και ευαίσθητους απέναντι στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την ανάληψη των ευθυνών. Κύριε καθηγητά, αν έχει την καλοσύνη να ολοκληρώσετε. Δύο λεπτά. Θα τα πούμε. Με την κατασύστημα αγωγή, ο αποτελεσματικός δάσκαλος ως κοινωνική οντότητα και υπεύθυνο πρόσωπο δίνει τροφή στη μαθητική ύπαρξη για να γνωρίσει τον κόσμο και τον εαυτό του και να λειτουργήσει ελεύθερα κριτικά όταν η ιδεολογική προπαγάνδα απευθυνθεί σε αυτόν. Θα αναφερθώ σε παραδείγματα από την εκπαίδευση στην στιγμή του διαλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσω μια ευάθυνση της ιδεολογίας. Παρακαλώ για την οικονομία του χρόνου τον κύριο Σαράντο Καργάκο, γνωστό σε όλους σας, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια άλλη σύσταση, ιστορικός και συγγραφέας. Ευχαριστούμε που είχε την καλοσύνη να έρθει και μάλιστα από ένα δύσκολο πρωινό, καθώς γνωρίζω. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε Καργάκο, όσο μπορείτε γύρω στο δεκάλεπτο να. Ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, ελόγιμο και ερήτιμο ακροατήριο, θα ήθελα να αφιερώσω την εισήγηση αυτή στον Άρτη Κηδευθέντα, συγγενή μου, μεγάλο μαθηματικό, Νίκο Αποστολάτο, ο οποίος επί μία ζωή αγωνίστηκε για να μην γίνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα νέες αλυσίδες σκλαβιάς. Κάποτε, στα μετακατοχικά χρόνια, παρά την αδυσόπιτη φτώχεια, ένιωθα άνετος και σε μεγάλο βαθμό αισιόδοξος. Πίστευα ότι είχα τη μοίρα στα χέρια μου. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα ρομαντικός, έβλεπα τα σύννεφα και θαρούσα πως τα είχε πλάσει ένα ουράνιο χέρι. Αυτό μου έδινε μια λυτρωτική δύναμη και πάλεψα σκληρά στη ζωή. Και θαρούσα ότι η γενιά μου πρόκοψε. Αφού του άρχισε να προωθείται η περιβόητη παγκοσμιοποίηση, άρχισα να νιώθω παγιδευμένος στην παγερή αγκαλιά του φόβου. Πριν από 12 χρόνια έβγαλα ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση προς μία νέα μορφή ολοκληρωτισμού». Φοβάμαι αυτόν τον ολοκληρωτισμό, διότι περισσότερο από πολιτικός και οικονομικός θα είναι διανοητικός. Έβλεπα εδώ και μερικά χρόνια ότι καθημερινά στένευαν τα όρια του πνεύματος, στένευαν τα όρια της γλώσσας, στέγνωναν τα αισθήματα
Γενικά στένευαν οι χώροι του μυαλού και της ψυχής. Τα συναισθήματα και τα διανοήματα που άλλοτε ήσαν απεικόνιση της γαλήνης, νησίδες νηνεμίας και ισορροπίας, στέγνωναν κάτω από τις θερμές ακτίδες που εκπέμπουν οι σύγχρονοι μηχανισμοί χειραγωγήσεως. Σήμερα, εάν πέσει στον πλανήτη μας, άγγελος από τον ουρανό θα στείλει γράμμα στο Θεό με λόγια πικραμένα. Ουδέν κενών, όλα κενά. Το «και» τώρα με έψιλον. Ασφαλώς θα δει πράγματα πολλά και πολύ εντυπωσιακά. Πύργοι που ξεπερνούν σε ύψος αυτών της Βαβέλ, βρίσκονται σε χώρες πολλές και σαν γροθιές υψωμένες απειλούν τον ουρανό. Αλλά επιτεύγματα δεν είναι αυτά που έχουν σχέση με τα πράγματα. Επιτεύγματα είναι όσα έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Και σήμερα ο άνθρωπος, παρά τον καλπαστικό επιστημονικό ρυθμό, είναι πνευματικά πιο χαμηλός από τον άνθρωπο του χθες. Ουσιαστικά με χίλιους τρόπους και με μία σατανικά μεθοδευμένη εκπαίδευση, ο νέος άνθρωπος έχει υποστεί πνευματική λοβοτόμηση. Τη λοβοτομή μεγεθύνουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα ποικίλα έντυπα που το καθένα μαζί με τη συνοδευτική πραμάτια μπορεί να ζυγίζει 3 κιλά, αλλά από άποψη διανοητικότητας το βάρος τους είναι μικρότερο ενός κόκκου σίτου. Αλλά για να μην αδικώ, οφείλω να πω ότι διαθέτουν αρκετή ποσότητα διαλυτικών υγρών για την ψυχή και το μυαλό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πνευματικό πλουραλισμό, εύρος στη σκέψη και υγιά ψυχισμό όταν το μυαλό μας εδώ και καιρό έχει κυριευθεί από έντρομες σκέψεις. Όσο υπάρχει ακόμη καιρός, πρέπει να κάνουμε το μυαλό μας και το μυαλό των παιδιών μας ακλόνητο κάστρο δύναμης. Είναι φυσικό να γνιαζόμαστε για τις όποιες καταθέσεις μας στην τράπεζα, από κούμπι μας για τα στερνά μας χρόνια, αλλά πρέπει πιο πολύ να ενδιαφερόμαστε για τα μυαλά μας. Το μυαλό θα μας βοηθήσει να λύσουμε τις πολύπλοκες και συχνά μυστηριώδεις εξισώσεις της ζωής. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι βυθισμένη στη σύγχυση, στην αβεβαιότητα, στους περιορισμούς και στους ποικίλους δεσμούς για να αντιμετωπιστούν τάχα οι κίνδυνοι των σεισμικών αλλαγών. Αλλά μας λείπει ο κοινός νους. Οι σεισμικές αλλαγές. Ποιοι και πόσοι ωφελούνται από αυτές? Ο κόσμος αδυνατεί να σκεφτεί και εκφράζεται με την ιαχή. Δεν έχει λέξεις να διανοηθεί. Οι λέξεις, όπως το θαμπό γυαλί, συσκοτίζουν αυτό που δεν ξεκαθαρίζουν. Οι χρησιμοποιούμενες σήμερα λέξεις είναι θολές και θολώνουν και την σκέψη μας. Φοβάμαι πως δικαιώνεται ο λόγος του Όσκαρ Γουάιλ που είχε πει σαρκαστικά ότι η σκέψη είναι το πιο ανθυγιεινό πράγμα στον κόσμο. Για να μας προστατεύσουν από την ανθυγιεινή αυτή ενέργεια, τώρα άλλοι σκέπτονται για μας και πριν από εμάς. Αλλά όχι φυσικά προς το αληθινό συμφέρον μας. Ο Τζορτζ Όργουελ, με το προφητικό όπως αποδείχτηκε 1984, ανέλυσε το μηχανισμό με τον οποίο το κόμμα του Άξος στη φανταστική αλλά ουσιαστικά πραγματική ωκεανία εξατμίζει τις λέξεις. Όταν έχεις έναν ελάχιστο αριθμό λέξεων απλά χρηστικών, τότε αναπόφευκτα θα έχεις
και περιορισμένη σκέψη, σκέψη δε τι που σου την πλάσανε οι δυνατοί, όπως λέγει σε ένα στίχο ο Βάρναλης. Σήμερα το οργουελικό 1984 δεν είναι παρελθόν. Είναι παρόν και θλιβερή προοπτική αν δεν υπάρξει αντίσταση. Δεν είμαστε στο σωτήριο έτος 2011, ούτε σε λίγες μέρες θα πορευθούμε προς άλλον χρόνο, λογικά σωτήριο, που όμως δεν υπόσχεται καμία σωτηρία. Βαδίζουμε προς ένα άλλο 1984, ενισχυμένο κατά 28 έτη. 1984 συν 28. Θα χρησιμοποιούμε και πάλι λέξεις περιορισμένου νοήματος, λέξεις περιορισμένης ευθύνης. Και τα παιδιά μας θα τρέφονται πνευματικά με διανοήματα παγωμένης διαπαιδαγωγήσεως, καταλλήλως πακεταρισμένα και πλασαρισμένα, ώστε να μην μπορούν να προτάξουν ένα γιατί. Εξάλλου τα ερωτηματικά εδώ και χρόνια εξορίζονται συστηματικά από τις γραπτές εργασίες των μαθητών μας. Είναι επικίνδυνο να ερωτά, να απορεί και να ρωτά κανείς. Το ερωτηματικό πρέπει να αποβληθεί από τη ζωή. Κατά τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι πως η λεπτή γραμμή της ισορροπίας έχει τεντωθεί περισσότερο από όσο αντέχει. Μέσω ποικίλων προπαγανδιστικών προγραμμάτων έχουμε δεχθεί μια ένεση παρεστήσεων. Νομίζουμε ότι ζούμε σε δημοκρατία, αλλά υφιστάμεθα πολλές μορφές δουλείας. Κάποτε είχα γράψει: η χειρότερη τυραννία είναι αυτή που κρύβεται πίσω από τους θεσμούς και το όνομα της δημοκρατίας. Η διαφημιστική προστακτική με κύριο και βασικό ρήμα αγόρασε, η διαφημιστική προστακτική είναι η σύγχρονη μορφή μαστιγίου, ένα σύστημα που λειτουργεί σαν πολιορκητική μηχανή της ψυχής. Και πέρα από αυτό, η πλήση εγκεφάλου από τα λεγόμενα μίντια τελικά δεν καθαρίζει, αλλά αφανίζει το μυαλό. Σε τελευταία ανάλυση, μια χώρα ανήκει σε αυτόν που ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, δηλαδή μαύρης ενημερώσεως, εδώ που τα λέμε. Σήμερα δεν έχουμε παραγωγή και προώθηση ιδεών. Έχουμε επιβολή ενός μονολιθικού ιδεολογικού ολοκληρωτισμού που ξεκίνησε, παρακαλώ, από την εκπαίδευση εδώ και μερικά χρόνια, όταν επευλήθηκε η αρχή ότι σωστό είναι ότι γράφει το σχολικό, έστω και αν είχε τυπογραφικό λάθος. Σωστό ήταν να γράψεις ότι η μάχη στο Μαραθώνα έγινε το 480. Έτσι έλεγε το σχολικό. Και να μην μπορούμε να πούμε ότι η μάχη έγινε το 490. Όταν είχαμε ένα βιβλίο, και το οποίο έγινε πριν από τρία χρόνια θόρυβος, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι η συνθήκη του Κιτσούρ Καναρτσί δεν έγινε το έτος αυτό, έγινε το 1774. Σωστό είναι ό,τι λέγει το σχολικό. Και έτσι φτάσαμε στο θλιβερό κατάντημα να πιστεύουμε ότι σωστό είναι ό,τι μας λέγει τηλεόραση. Με άλλα λόγια, αυτός που είναι πίσω από την τηλεόραση και πίσω από τον δημοσιογράφο ή την δημοσιογράφο η οποία μεταδίδει το μήνυμα. Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια ερμηνευτική ταυτότητα του ελληνισμού σήμερα. Ρωτήστε τα παιδιά μας που τελειώνουν από το σχολείο: τι σημαίνει για σένα η λέξη Έλληνας?
Το είδαμε το τοιχογράφημα να διαχέεται σε όλη την Ελλάδα. Έλληνας δεν γεννιέσαι, ούτε γίνεσαι, καταντάς. Ήταν το ηχηρότερο ράπισμα που εισπράξαμε τον τελευταίο καιρό, πολύ πιο ηχηρό από την καταδυνάστευση την οικονομική την οποία υφιστάμεθα. Αυτό που προτείνω είναι καταρχήν απλό. Να επαναφέρουμε από την εξορία τη γλώσσα μας. Από το 1976 η γλώσσα μας τελεί υπό εξορίαν κατά τμήματα. Τμηματικά. Αρχικά εξορίστηκαν τα αρχαία ελληνικά και οι λόγιες μορφές της ελληνικής. Ενθυμίστε, υπουργό, ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός, βάλαμε την ταφόπλακα στην καθαρεύουσα. Το είπε και εδώ κάποτε. Εδώ. Αλλά το είχε πει και στην Βουλή. Αλλά έβαλε την ταφόπλακα στην ελληνική. Και μετά αρχίζει η εξορία των πνευμάτων, η εξορία της περισπομένης. Και λέμε ότι αυτό ήταν πολυτονικό. Μα σοβαρά, για πολυτονικό μιλάμε. Πόσοι ήταν οι τόνοι? Η οξία και η περισπομένη. Βαρία, είχε από μόνη της αποβληθεί. Τα πνεύματα δεν είναι τόνοι. Για δύο τόνους λοιπόν χαλάσαμε τον κόσμο και παραβιάσαμε και το Σύνταγμα και παραβιάσαμε μια παράδοση αιώνων. Προτείνω λοιπόν να επανέλθει από την εξορία η ελληνική γλώσσα, διότι αυτά τα που χρησιμοποιούν ως γλώσσα τα παιδιά μας, καβαφικός, θα τα έλεγε κανείς τρισβάρβαρα. Οι λαοί χάνονται όταν χάσουν την γλώσσα τους. Το είχε πει ο Λένιν προειδοποιητικά. Εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Ας μη γίνουμε εμείς Ποσειδονιάτες. Αναφέρουμε στο γνωστό ποίημα του Καβάφη. Ας μην ακουστεί ποτέ στο μέλλον αυτό που λεγόταν μέχρι πρόσφατα στα χωριά Πέριξ της Νεαπόλεως της Ιταλίας, αν και νόης η Αμογκρέτσι. Κάποτε κι εμείς είμαστε Έλληνες. Ολοκληρώσουμε θετικά ως την Ιταλία. Τελείωσα, ας αγωνιστούμε όσο μπορούμε να μην πετύχει ολοκληρωτισμός που έκανε πρώτο πειραματόζωο μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο τον ελληνικό λαό, να μην πετύχει το στόχο του, δηλαδή να μην πετύχει την γλωσσική, την εθνική και τη θρησκευτική μας αποφλίωση. Θέλω να κλείσω με μία φράση αισιοδοξίας, την οποία δανείζουμε από τον θείο Πλάτωνα. Ημείς λήξομεν δαίμονα, ουδαίμον λήξει ημάς. Έχουμε περάσει από 40 βαρβαρικά κύματα, θα το περάσουμε και αυτό, και αυτοί που σχεδιάζουν τον ενταφιασμό του ελληνισμού μάλλον κάνουν εκείνο που λέγει η παροιμία, ο ορίσον βόθρον εν αυτό εμπεσείτε. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάνικη η καινούρια χρονιά να είναι μη χειρότερη από τις προηγούμενες και ο Άι Βασίλης, ας χαμογελάσουμε και ο Άι Βασίλης να μας φέρει σαν ποναμά μια ακτίνα ελπίδος. Το χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τη συνέχεια στη συζήτηση.
από το χώρο της στοιχειώδης εκπαιδεύσεως, ο κύριος Δημήτριος Νατσιός, είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ και εκείνον, δεν θα καταντήσαμε τώρα, γύρω στο τέταρτο τουλάχιστον, να έχουμε την ίση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ το Σύλλογο Μέγας Βασίλειος για την τιμητική πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με τον ρωμαϊκό χαιρετισμό «Χριστός ετέχθη, καλή Ανάσταση» και με μια παραπομπή στον αδικοχαμένο πρώτο, ίσως και μοναδικό ορθόδοξο κυβερνήτη της αγαπημένης μας πατρίδας. Αν η παρούσα γενεά δεν ενδυναμωθεί από ανθρώπους μορφωμένους εν καλή διδασκαλία και μάλιστα προς τον κανόνα της Αγίας ημών πίστεως και των ηθών μας, θα είναι δυσίωνο το μέλλον της Ελλάδος και η διακυβέρνησή της αδύνατη. Είναι κείμενο του Ιωάννη Καποδίστρια. Ως την εποχή που άρχισαν να δρουν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αναγεννήσεις και αναπτερώσεις, το γένος είχε διαμορφωμένο έναν στέρεο τύπο δασκάλου που κρατούσε στο ένα του χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο χέρι τον Όμηρο, που μιλούσε για πίστη, για γλώσσα και πατρίδα και που έβλεπε τον εαυτό του θεματοφύλακα των τιμαλφών αξιών μας, της ελληνικής παράδοσης, από τον Τροϊκό Πόλεμο και την Αγιά Σοφιά ως την Αγιασμένη Επανάσταση του 21 και τον Παύλο Μελά. Ο δάσκαλος αυτός δεν γνώριζε πολλά πράγματα από το τι γινότανε έξω από τα σύνορα του έθνους, ούτε ξένες γλώσσες, υπολογιστές και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ούτε ήταν παραφορτωμένος με μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Κατήχε όμως τα αρχαία ελληνικά και την εθνική μας ιστορία και μετέδιδε τη φλόγα της ψυχής του, πολλές φορές με πολλή ρητορική, αλλά πάντοτε με εντυμότητα φιλότιμο και ευθύνη. Τον τύπο αυτού του Έλληνα, λογίου και δασκάλου, τον ηρωνεύτηκε, τον πολέμησε και τον κλόνησε στην ψυχή του γένους η λεγόμενη εφημιστικώς προοδευτική διανόηση, η οποία παρισέφρισε και σε όλες τις παιδαγωγικές σχολές και έγραψε και σχολικά βιβλία, κουρελουργήματα, στα οποία συνοστίζονται η αφιλοπατρία, η εκκλησιομαχία και η αλεξία, τίτλος βιβλίου του κυρίου Καργάκου αυτός. Είχα την τιμή και την ευλογία να μαθητεύσω παρά τους πόδας δασκάλων, με κεφαλαίο το Δέλτα, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη του γένους σχολή, όπως την ονομάζαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, τότε που οι πολιτείες μας ήταν λιμέρια των ακαθάρτων και ταμπούρια των γιοτίδων, όπως τα έλεγε ο Παλαμάς. Ήρθε ο πολυπόθητος διορισμός, πρώτα στις Κυκλάδες, μετά στο ακριτικό Κιλκής. Χαρά μεγάλη σχολική αίθουσα. Όλο φως. Αυτό εξάλλου σημαίνει η ομερική λέξη, ετυμολογείται από το ρήμα έθω, που σημαίνει ανάβω, φλέγομαι, φωτίζω. Και περισσότερο φως τα πρόσωπα των μαθητών μου. Και οι μαθητές της τάξης σου, φτωχά μικρά παιδιά, σε γνώρισαν, σ' αγάπησαν, σε κλείσαν στην καρδιά, γράφει ένα απλοϊκό αλλά συγκινητικότατο στοιχούργημα. Ξέρετε, στην παράδοσή μας πάντοτε η παιδεία, και εννοώ τα προσανάματα που φώτισαν την οικουμένη, πάντοτε εσήμαινε φως. Παιδεία εστί ούτ' την ιδρύαν πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν. Η παιδεία, λέει ο Πλάτωνας, δεν είναι γέμισμα μιας άδειας κανάτας, ο εγκέφαλος του παιδιού, αλλά άναμα ψυχής. Είναι μετάληψης αγιότητος και φως Χριστού που φαίνει πάση, μας κανοναρχεί ο Άγιος Χρυσόστομος. Πρέπει να στερεώνεται σχολεία ελληνικά, να φωτίζονται οι άνθρωποι, βροντοφωνάζει και ο Πατροκοσμάς. Την περίοδο της Οθωμανικής σκλαβιάς, οι δάσκαλοι ονομάζονται φωτιστές του γένους. Τέτοια σχολιά όμως σήμερα δεν έχουμε. Και το κακό έρθει από τους διαβασμένους, τους πολύξερους. Υπηρετώ στα μέσα της δεκαετίας του 90 σε ακριτικό χωριό Σκαρφαλωμένο, στους πρόποδες του Μπέλες, στα σύνορα Κιλκής Σκοπίων, σχολείο Διθέσιο, επίσκεψη σχολικού συμβούλου Νέας Κοπής, πολυπολιτισμικής. Συντάξει αναρτημένες εικόνες των ηρώων του 21. Πρώτη παρατήρηση. Να κατεβούν, γιατί τρομάζουν τα παιδιά. Είμαστε ειρηνόφιλοι. Κρέμασε τοπία. Αρνήθηκα. Του λέω, τοπία εγώ δεν βάζω, γιατί τα παιδιά από τα παράθυρα
καμαρώνουν την πανέμορφη λίμνη Δοϊράνη και το κατάφι των Μπέλης. Οι αγωνιστές δεν κατεβαίνουν. Αυτοί μας ελευθέρωσαν. Σηκώθηκε, έφυγε, δεν κατάλαβε. Μουρμούριζε κάτι σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες, όπως λέει και ο Σεφέρης. Από τότε κάνω μάθημα παρέα με ήρωες και αγίους. Πριν από 4 χρόνια, άλλη σχολική σύμβουλος του ιδίου φυράματος ήρθε στο σχολείο να με ελέγξει στο Κλικής, γιατί δεν διδάσκω τα νυν βιβλία γλώσσας περιοδικά ποικίλης ύλης, όπως απροκάλυπτα τα ονομάζω. Της έδειξα τις απρέπειες, τις αθλειότητες, τα δηλητήρια που περιέχουν, τις 35 συνταγές μαγειρικής που περιέχουν τα βιβλία γλώσσας κατεφημισμών. Στην ενότητα για τα Χριστούγεννα που έπρεπε να διδάξουμε τις μέρες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, στην ενότητα αυτή λοιπόν το κεντρικό κείμενο είναι 5η Δημοτικού, η Φρικαντέλα η Μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Εκεί θα διαβάσει ο δάσκαλος, αν το διαβάσει ακυρώνεται βεβαίως, κάνει τη σοβαρότητά του και το κύρος του. Πηγαίνουν κάποια παιδιά να πούν τα κάλαντα στην Φρικαντέλα τη Μάγισσα και απαντάει η Μάγισσα. Τι δουλειά έχει η Μάγισσα μέσα στο δημοτικό σχολείο βέβαια. Σκασμός σκουπιδόπεδα, αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα θα το μετανιώσετε πικρά. Βιβλίο 5ης-6ης Δημοτικού, θεατρική αγωγή. Στη σελίδα 81 περιέχεται κείμενο στα οποία καλούνται τα παιδιά. Έτσι ακριβώς το λέει, να υποδηθούν το δαιμόνιο. Εδώ γράφει, σήμερα είμαι δαιμόνιο. 5ης Δημοτικού και 6ης Δημοτικού. Ένα ακόμη παράδειγμα. Μεγέθυνα μία εικόνα της 6ης Δημοτικού. Εγώ είμαι Μακεδόν το γένος. Είναι μία άσκηση στην οποία καλούνται οι μαθητές της 6ης Δημοτικού να γράψουν μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγκιόζης. Οι Σκοπιανοί, τους κατηγορούμε, κάνουν τη δουλειά τους. Οι εχθροί βρίσκονται εντός της πατρίδας. Είπα στη Σύμβουλο τέτοιες μαγαρισιές, ένα ελάχιστο δείγμα παρουσίας. Ένα ελάχιστο δείγμα. Εγώ δεν διδάσκω. Και αυτά δεν λέγονται ούτε από ίηση και κομπασμό. Εν είδα ότι ουδέν ημί. Από την οικογένεια και τους δασκάλους μου έμαθα να είμαι δάσκαλος εθνικής παιδείας και όχι νεοταξικής αμορφωσιάς. Ο λόγος του στρατηγού Μακρυγιάννη, όταν μου πειράζουν πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν να μου κάνουν είναι ο δοδείκτης μου. Δεν υπάκουσα ούτε υπακούω σε γονατισμένους, σε επιθύμια ενεργούμενα του Υπουργείου Διαβίου Αμάθειας. Διδάσκω τα αριστουργήματα των εξεχόντων της παράδοσής μας. Είμαι δάσκαλος μάχημος 22 χρόνια με την κοιμωλία στο χέρι και όχι κυφήνα συνδικαλιστής ή μίζερος πενταροκυνηγός που ξεκουράζουμε το πρωί στο σχολείο και το απόγευμα σκοτώνουμε στα ιδιαίτερα. Με τους γονείς θα ρωτήσει κάποιος, δεν έχεις προβλήματα? Οι καημένοι γονείς που άφησαν στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά τους ο τρίτος γονέας, η σκουπιδοτηλεόραση. Διψούν οι γονείς. Αν τους εξηγήσεις, καταλαβαίνουν και σε εμπιστεύονται. Μόνο μια φορά κάποιος οικολόγος, όπως μου είπε, ζήτησε και αυτός τοπία στην τάξη για να αγαπήσουν τα παιδιά το περιβάλλον. Δεν διαφώνησα, αλλά το είπα αυτό που λέει Γάλλος συγγραφέας. Όταν ο οικολόγος πολίτης ισχυρίζεται ότι θέτει το πιο ενοχλητικό ερώτημα, ποιον κόσμο θα αφήσουμε στα παιδιά μας, αποφεύγει να θέσει ένα άλλο πραγματικά τρομερό ερώτημα. Σε τι είδους παιδιά θα αφήσουμε τον κόσμο? Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το συναντάς με τους εντός του σχολείου συναδέλφους. Λίγοι οι συνοδοιπόροι, πολλοί η απαραίτητη μάζα των χλιαρών και αδιάφορων που τώρα με την κρίση και τις μειώσεις αλαφιάστηκαν και βρίζουν νυχθημερών τους λιμεώνες, και βέβαια οι προοδευτικοί που δυσφορούν με την πρωινή προσευχή, με τις παρελάσεις, με την έπαρση της σημαίας, με τις εθνικές γιορτές, με τον εκκλησιασμό, με μια φράση «η γρεκύλη της σήμερων». Προσωπικά έχω δεχτεί αμέτρητες προσβολές, ηρωνίες, κακοήθειες, συκοφαντίες. Είσαι εθνικιστής, θρησκόληπτος, σκοταδιστής, αντιδραστικός, οπισθοδρομικός και όλα τα συμπαρομαρτούντα ηχηρά παρόμοια.
η γνωστή συνταγή «Εξόντωση δια της γραφικότητος», η ιδεολογική τρομοκρατία, δάσκαλοι σήμερα στα ελληνικά σχολιά με αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα θεωρούνται σχεδόν αποσυνάγωγοι. Έχουμε βιώσει και εγώ και η σύζυγός μου την απομόνωση, τον χλεβασμό, τις λιδωρίες, γιατί για παράδειγμα τηρούμε τις νηστείες ή πηγαίνουμε τα παιδιά στην εκκλησιά. Η συνήθις μομφή, είστε υποκριτές. Διδάσκω αρχαία ελληνικά, κατά παράβαση των άνωθεν εντολών. Μια ώρα την εβδομάδα, ευαγγελικές περικοπές και μύθους του Εσώπου. Τα παιδιά συμμετέχουν σχεδόν με ευλάβεια. Εις επίρρωση αυτού που είπε ο κύριος Καργάκος. Βρήκα τον πελά μου. Καταγγελίες όχι από τους γονείς, από άλλους, δεξιά και αριστερά, από τις αδίστακτες ανθρωποκάμπιες του κόντογλου η λέξη, του προοδευτισμού και από τους νεοπαγανιστές, λόγω Ευαγγελίου. Θυμήθηκα τον αείμνηστο Νεοκλή Σαρή. Άλλοι πουλούν πατρίδα και άλλοι πουλούν την πατρίδα. Δεν πτωούμε, συνεχίζω. Οι γονείς με υποστηρίζουν. Τι να διδάξω, αηφόρο ανάπτυξη, μάθημα κι αυτό του δημοτικού, σκύβαλο της παγκοσμιοποίησης. Η τάξη είναι χαρά, πανηγύρι. Η διδαχή τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο δάσκαλος παιδαγωγών και παιδαγωγούμενος ταυτόχρονα. Το μυστικό υφάδι της τάξης είναι η αγάπη προς τους μαθητές μας. Τότε ανθίζουν, από παπαγάλοι μεταμορφώνονται σε θαλασσοπούλια που φτερουγίζουν ψηλά και αγναντεύουν το πέλαγος. Ουδέν ούτω προς διδασκαλία επαγωγών, ως το φιλήν και φιλήστε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας μη φοβόμαστε, η αγάπη έξω τον φόβο βάλει. Και ούκ έδωκε ημίν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμειος. Βρισκόμαστε σε κρίση. Η κρίση έχει δύο εκφάνσεις. Για την περιγραφή της πρώτης, δανείζομαι τον Σεφέρη, το λόγο του. Ανοίγω εισαγωγικά. Όσο προχωρά ο καιρός και τα γεγονότα, ζω ολοένα με το εντονότερο συνέστημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Για τη δεύτερη, μια φράση μόνο του Παπουλάκου. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους μας. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η οικονομία του Θεού μας απελευθέρωσε από τη σκλαβιά πριν από 200 περίπου χρόνια. Η οικονομία των σημερινών ανίκανων κυβερνητών μας υποδουλώνει και πάλι, καταστρέφοντας αδίστακτα και το μέλλον του τόπου μας, τα παιδιά μας. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Να γίνουν οι τάξεις κρυφά σχολιά, τα σπίτια και οι ναοί. Η Εκκλησία να γίνει και πάλι ελληνοσότηρα. Τι κι αν είμαστε λίγοι, κι ο ένας μπορεί. Διαλαλεί ο Παλαμάς. Κι αν είναι πλήθος τάσχημα, κι αν είναι τάδια φέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω. Να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε το πώς εργάζονται οι μηχανισμοί στον χώρο της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Πάρα πολύ σημαντικά όσα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νατσιέ. Και περνάμε τώρα στην κυρία Τζιτζή από το χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια και εκεί υπηρετεί ως φιλόλογος καθηγήτρια. Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί σύνεδροι, αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να παρέμβω στο παρόν συνέδριο. Επειδή όμως ήδη προς μεσημβρή ανεστή και κέκλικεν η πρωία, θα μου επιτρέψετε να επιλέξω έναν πιο ανάλαφρο χαρακτήρα στην δική μου παρέμβαση. Θα ήθελα να προκαλέσω και να προσκαλέσω την εκλεκτή ομίγυρη των συνέδρων για διαιτησία σε έναν αγώνα λόγων, αγώνα επιχειρηματολογίας ανάμεσα σε δύο αντίδικες πλευρές. Στόχος, η θεωρητική αφενός προσέγγιση ενός εσωτερικού προβληματισμού διλήμματος και φιλόδοξα ίσως η οριστική επίλυσή του σήμερα, διλήμματος το οποίο αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ο κάθε χριστιανός και κατά συνέπεια και ο χριστιανός εκπαιδευτικός. Το δίλημα,
Στο πλαίσιο των καιρών που έχουν διαμορφωθεί και όπως πολύ καλά ακούσαμε στις προηγούμενες εισηγήσεις και την πρωινή του κυρίου Νικολαίδη και των νομοθετικών και μη ρυθμίσεων που έχουν επικρατήσει μέσα στη σχολική κοινότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία, ο χριστιανός εκπαιδευτικός, εγώ ως χριστιανός εκπαιδευτικός, θα συνταχθώ με τους πολλούς, θα επιλέξω να συμπορευθώ με τους πολλούς ή θα υψώσω ανάστημα μόνος. Μονάδα λοιπόν ή ομάδα. Η επιχειρηματολογία από τις δύο πλευρές μου φαίνεται ικανή και ικανοποιητική και προκλητική. Θα παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε αυτή την αντιδικία μέσα από έναν κατά το ίμιση δραματοποιημένο διάλογο. Δεν υπάρχουν ασφαλώς σκηνοθετικοί δείκτες, σκηνοθεσία, χρώματα και σκηνικά, μόνον ακρόαση. Ξεκινούν οι πολλοί με ένα αίσθημα υπεροχής. Καλημερίζουμε τον κύριο ένα. «Πώς από εδώ, κύριε, μόνε μοναξιές, γιατί έτσι εθεροβάμω να διόρθωτα ρομαντικός μελετητής των αστεριών, σωτήρας της ανθρωπότητας, επιλογή σας, επιλογή μου. Μετά από σκέψη, ασφαλώς. Μάλλον χωρίς σκέψη και περίσκεψη. Πού ζείτε, δεν βλέπετε πώς πορεύονται οι λαοί και οι κοινωνίες? Τέρμα οι μοναρχίες, ολιγαρχίες, μειοψηφίες, οι πλειοψηφίες, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι παγκόσμιες κοινότητες, οι Ενωμένες Πολιτείες, τα Ενωμένα Έθνη, η Ενωμένη Ευρώπη, αυτά κυβερνούν. Η ισχύς εν τη ενώση. Έτσι γράφεται σήμερα η ιστορία. Ενδεχομένως να γράφεται έτσι. Θέλω όμως να μου πείτε τι γράφεται και εν τέλει από ποιους. Είναι σίγουρα πλειοψηφίες? Προηγουμένως όμως ζητώ να πάρετε πίσω το λόγο σας, αβάσιμο και αυθαίρετο, πως χωρίς σκέψη και περίσκεψη έκανα την επιλογή μου. Αν κάποιος εδώ μέσα μπορεί να σκέφτεται, αυτός είμαι εγώ. Εγώ υπάρχω ελεύθερα, κινούμαι ελεύθερα, σκέφτομαι ελεύθερα. Σεις ενδεχομένως διαθέτετε δύναμη, συζητήσιμο κι αυτό, εγώ ελευθερία. Σεις είστε στριμωγμένοι όχι μόνο στα σώματα αλλά και στα μυαλά σας. Όσο για τη δύναμη, αν οι ενωμένες βέργες είναι υγιείς, πάει καλά. Αν είναι από σάπιο, κούφιο, ξύλο, τότε τι γίνεται? Έχετε ακούσει τον Αντρέ Μπρετόν? Μια λέξη και όλα σώζονται, μια λέξη και όλα χάνονται. Για φανταστείτε αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που όμως πόσες λέξεις κουβαλά στο κεφάλι του. Σαν να πήρες τον κατήφορο, τι θέλεις να πεις? Αμφισβητείς τη δύναμη των πολλών, την αποτελεσματικότητά τους? Όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Λοιπόν δεν παίζεσαι, είσαι αδιάβαστος. Τι σημαίνει δημοκρατία? Δύναμη, κυριαρχία των πολλών. Αποτελεί ή όχι το μεγαλύτερο δώρο της αρχαίας Ελλάδας στην ανθρωπότητα? Ναι ή όχι? Ναι. Μήπως γνωρίζετε ποιος την καθιέρωσε? Ένας άνθρωπος, ο Περικλής, ο οποίος ονόμασε έναν ολόκληρο αιώνα και μάλιστα χρυσόν. Λέμε χρυσός αιώνας του Περικλή. Καλά, βρήκες τώρα πάτημα. Πώς πέτυχε η ανθρωπότητα τις μεγάλες κατακτήσεις, εξασφάλιση δικαιωμάτων, με επαναστάσεις μαζικές, πλήθος κόσμου, ισχυρές φωνές, οργή του λαού, εξεγέρσεις δούλων, παραχωρήσεις συνταγμάτων κτλ? Πάλι θα σας πω, δεν ήταν ακέφαλες. Είχαν ηγέτες. Σας θυμίζει κάτι το όνομα Σπάρτακος? Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοι. Επωνύμως ο πρώτος, συνοπτικά οι άλλοι. Ιταλία του Μουσολίνη, Γερμανία του Χίτλερ. Και αν θέλετε κάτι πιο πρόσφατο, πιο σημερινό, πιο καθημερινό. Μία η Χαρά Νικοπούλου απέναντι σε δύο ηγεσίες δύο κρατών. Ένας, αν θυμούμε καλά, Χαλίλ, πατέρας μαθητρίας, μία Φατμέ, αν θυμούμε καλά, η κόρη, στάθηκαν ικανοί να κρατήσουν ανοιχτό το σχολείο στο μεγάλο δέριο του Εύρου. Μου φαίνεται πως έχεις αιμονές και παροπίδες. Ίχνος ρεαλισμού, βρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Και επειδή μοιάζεις και χριστιανός, θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου. Δεν εννοώ την ελληνική, στα λατινικά θα σου το πω, αλλά για χριστιανούς μιλάει. Ούνους χριστιανούς, νούλους χριστιανούς. Ένας χριστιανός, κανένας χριστιανός.
Αν θες και εγώ μπορώ να σου απαντήσω χριστιανικά. Είσαι άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, δύναται ολόκληρον διορθώσε δήμον. Για σκεφτείτε, μια μόνο φωνή τολμηρή και ισχυρή να φωνάξει «κλέφτης» δεν μας σώζει από τους κλέφτες που γέμισε ο τόπος μας από δάφτους δια της σιωπής και της ατιμωρησίας. Μόνο μια αλογόμυγα δεν θα ξυπνούσε, δεν θα δραστηριοποιούσε ένα νοθρό άλογο που γιώμισε ο τόπος μας από μαλθακότητα και εφησυχασμό. Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, είπατε, αλλά αν έχουμε ένα χελιδόνι μέσα μας και το πνίξουμε δίχως να αφήσουμε να κελαϊδήσει, σίγουρα δεν θα φύγει ποτέ ο χειμώνας. Με ηρωνευτήκατε, ρομαντικό μελετητή των αστεριών. Αν κάποιος σηκώνει ψηλά τα χέρια για να πιάσει αστέρια, τουλάχιστον δεν θα βρεθεί με μια φούχτα χώμα. Να σας πω και το άλλο. Οι δυνάμεις που μας πολιορκούν και φαντάζουν ανυπέρβλητες έχουν τόση δύναμη όσοι τους αναγνωρίζουμε. Και αυτό εξαρτάται από το δικό μας ύψος. Βερμπαλισμοί, θεωρίες, λόγια. Λίγο ρεαλισμό, βρε παιδί μου. Τι επικρατεί σήμερα? Ποιοι είναι αυτοί που ακούγονται? Οι καναλάρχες, οι πλανητάρχες, όλα τα εισάρχες, οι διαμορφωτές συνειδήσεων. Άκουσες μήπως εσύ τη δική σου φωνή παρεκτός από μέσα σου? Κοιτάξτε, μου φαίνεστε ενδιαφέροντες. Σας έχω συμπαθήσει. Σας έχω φυλάξει κάτι τελευταίο. Όχι θεωρητικό, πρακτικό, καθαρά πρακτικό. Έχει να κάνει με αριθμούς και με μέτρηση. Η ιστορία την οποία επικαλεστήκατε για χιλιετίες πορεύτηκε πορεία καθοδική. Μετρούσε 3.000 παραδείγματος χάρη, 2.100, 1.000 μέχρι που έφτασε στο σημείο 0. Από εκεί και μετά πήρε να νηφορίζει. Πρώτος αιώνας, δεύτερος αιώνας, 21ος αιώνας. Το σημείο τομής έχει να κάνει με ένα πρόσωπο. Ένα και μόνο πρόσωπο που έταμε την ιστορία στα δύο. Και από τότε η παγκόσμια κοινότητα μετρά τους αιώνες και τις χιλιετίες προ Χριστού μετά Χριστόν. Ναι, βέβαια, όμως και οι πολλοί τον αποδέχτηκαν και έτσι έχουμε πολλά εκατομμύρια χριστιανών. Η αυλαία πέφτει. Εγώ ως μέλος της Ομίγυρης για τη Διαιτησία έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το δίλημα που ετέθη αρχικώς είναι ένα ψευδοδίλημα, διότι όπως η παγκοσμιοποίηση, ο ιδεολογικός ολοκληρωτισμός είναι πραγματικότητες ιστορικές που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και συμβαίνουν ερήμην μας και χωρίς την άδειά μας ενδεχομένως, άλλο τόσο αναντήρητη είναι η καθοριστικής σημασίας, παρουσία και η καταλυτική της δύναμη της ηγετικής προσωπικότητας. Η persona, όπως λέμε, οι decision makers, αυτοί δηλαδή οι διαμορφωτές και οι ρυθμιστές των εξελίξεων στο ιστορικό γίγνεσθε. Τώρα ένα ερώτημα μπορεί να τεθεί. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ποιος δικαιούται να παίζει αυτόν τον ρόλο και να στέκεται κάποιες φορές όρθιος, μόνος, σε μια δύσκολη πορεία? Ενδεχομένως οι απαντήσεις να είναι πολλές, μολονότι θεωρώ ότι ελάχιστα πράγματα είναι απόλυτα και έχουν απόλυτες απαντήσεις στον κόσμο, θα δώσω μόνο μία απάντηση, στην οποία έχω κατασταλάξει με απόλυτη πεποίθηση. Ο χριστιανός εκπαιδευτικός είναι αυτός που δικαιούται, μπορεί και επιβάλλεται να αναλαμβάνει τέτοιου είδους ρόλους για 4 μόνο λόγους, μόνο 4 θα αναφέρω αυτή τη στιγμή, είναι βγαλμένοι από την εμπειρία μου. Ο πρώτος, από φύσεως και θέσεως, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Κύριος, ο χριστιανός είναι και πρέπει να είναι άλας και φως. Τόσο το αλάτι όσο και το φως κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από τη θέση, από τη φύση προκύπτει συχνά και η θέση. Δηλαδή το φως τίθεται επί την λιχνία και λάμπει πάση της εν τη οικία. Η δε πόλη συχνά τυχαίνει να τίθενται επάνω όρους κείμενε. Ένα δεύτερο εκ των όνου κάνευ στοιχείων ως ιδίωμα του χριστιανού έχει να κάνει με την πίστη. Η πίστη που κάνει τον χριστιανό να ελπίζει σε υπόσταση και υλοποίηση πραγμάτων ου βλεπομένων. Αυτό τροφοδοτεί με θάρρος και τόλμη τον χριστιανό ώστε να ρισκάρει κάτι που δεν συνηθίζουν να το κάνουν οι πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι
και γυρίζοντας πίσω να λέει «Είναι δυνατόν να έχω κάνει αυτά με τη βοήθεια του Θεού» και οι άλλοι να μην πιστεύουν στα μάτια τους. Ένα τρίτο στοιχείο, η βεβαιότητα της απόλυτης αλήθειας, η οποία δεν έχει να κάνει με δεξιότητες και ικανότητες, αλλά με τη Θεία Αποκάλυψη, που μας πρικίζει με μια σταθερότητα στο βηματισμό και μια βεβαιότητα κινήσεων, που όμως απαραίτητος πρέπει να συνδυάζεται από πολλή ταπεινοσύνη, γιατί η άκρα ταπείνωση πρέπει να συμβαδίζει με την ηγετική συμπεριφορά, με τη μιλιχιότητα και την καλοσύνη. Και τέλος, ο παροξυσμός της αγάπης, μιας αγάπης γεμάτης ανιδιοτέλεια, καλοσύνη, ταπεινοσύνη, ρωμαλαία πρακτικότητα και φοβερή ευελιξία. Αυτό το γέγονα της πάση τα πάντα, που μόνο ένας χριστιανός μπορεί να το σκεφτεί, να το κατανοήσει και να το εφαρμόσει, είναι που κερδίζει και το περιβάλλον, και εδώ θα μου επιτρέψετε να εκφράσω μία αισιόδοξη θέση και άποψη ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα αργήσει, πιστεύω, η μονάδα να περιστοιχηθεί και από άλλες μονάδες και να κάνουν τελικά ομάδα, διότι ο στόχος μας είναι και πρέπει να είναι η ενότητα και η κοινωνία, η ανακεφαλαίωση πάντων εν Χριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ο διάλογος και βέβαια τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά από ένας χριστιανός για να αντιστέκεται σε αυτήν την κατάσταση. Πριν αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ιστορική Τράπεζα και με εσάς που μας ακούτε, θα ήθελα να καλέσω για μια συμπλήρωση, ας πούμε, του τραπεζιού, του προβληματισμού, την κυρία Χαρά Νικοπούλου, η οποία είναι γνωστός ο αγώνας, τον οποίο παράλληλο αγώνα με τον κύριο Νατσιό πάνω στα σύνορα με αντίξωες συνθήκες, και χαιρόμαστε που την έχουμε κοντά μας. Αν και δεν είμαι προετοιμασμένη για μία εισήγηση, γιατί ως ακροάτρια έχω έρθει, θερμά ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα, τον κύριο Βασιλιάδη για την πρόσκληση. Σεβαστοί πατέρες, άκουσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον από το πρωί τις εισηγήσεις των αξιότιμων ακαδημαϊκών και των συναδέρφων. Και ξέρετε, τελικά, μετά από όλη αυτή την ιστορία του Δερίου, διαπιστώνω ότι είναι προσόν να είσαι μόνος σου απέναντι στον Χριστό τελικά. Αυτή η μοναχικότητα του δασκάλου, που πολλές φορές έχουμε διαβάσει διάφορα κείμενα και άρθρα, στην ουσία, αν εντρυφήσουμε, θα δούμε ότι μοναχικότητα σημαίνει να απομείνεις ένας, εν. Αν σκεφτούμε όμως τις αρχές των Πυθαγορείων, εν το παν. Άρα κάθε άλλο παρά μοναχική μπορούμε να νιώσουμε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την εισήγηση του κύριου Νατσιού. Βλέπετε, υπάρχουν δάσκαλοι σήμερα που κάνουν το έργο τους. Και κάθε άλλο παρά λυπηρά είναι αυτά που ακούγονται. Ας φωνάζουν όσο φωνάζουν οι διάφοροι απεσταλμένοι του Υπουργείου Διαβίου Μάθησης, ας στέλνουν τα αναλυτικά προγράμματα, στέλνουν τις εγκυκλίους. Εμείς πρώτα απ' όλα με σύνεση, γιατί χρειάζεται σύνεση όταν είσαι δάσκαλος, και μετά με μεγάλη μελέτη και των χριστιανικών πατερικών κειμένων και των κειμένων που μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη αρχαίοι Έλληνες, μπαίνουμε κάνοντας το σταυρό μας στην τάξη και κάνουμε το καθήκον μας. Να θυμάστε πως σήμερα δεν έχουμε ανάγκη πλέον τους πολιτικούς, έχουμε ανάγκη τους δασκάλους. Στηρίξτε τους.
και πιστέψαμε πως όποιο και αν είναι το τίμημα, υπάρχουν δάσκαλοι. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν αυτοί οι λίγοι. Γιατί αν ακούσετε ένα κούκο την άνοιξη να λαλεί, θα πείτε ήρθε η άνοιξη. Άρα τελικά ο κούκος φαίνει την άνοιξη. Και τελειώνοντας, για να μην καταχραστώ του χρόνου, με μεγάλη έκπληξη άκουσα πριν να χρησιμοποιήσατε σε αυτό το δραματοποιημένο κείμενο το παράδειγμα του Δερίου. Ξέρετε, δυστυχώς, επειδή μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα να ακούμε ωραία παραμύθια και μας αρέσει να ακούμε για πρίγκιπες και για ηγέτες και ακούσατε για την κόρη κάποιου προέδρου και όλοι στρέψατε τις κάμερες, δεν εννοώ εσάς, εννοώ τα κανάλια, στην κόρη του προέδρου, του Αρείου Πάγου κτλ. Ξέρετε, η δύναμη του ενός δεν ήταν στη Χαρά Νικοπούλου, γιατί η Χαρά Νικοπούλου είχε και κάποιες πλάτες. Η δύναμη του ενός ήταν σε αυτό το Χαλίλ που αναφέρθηκε πριν η κυρία, γιατί αυτός ο Χαλίλ σήμερα είναι πίσω στο Δέριο, εγώ είμαι εδώ. Εκείνο το σχολείο του Δερίου, όταν οι κάθε του προξενείου στείλαν μήνυμα με τον τρόπο που ξέρουν να στέλνουν τα μηνύματά τους, να κλείσει εκείνο το σχολείο. Ο νόμος έλεγε πως αν έστω ένας γονέας δεν στείλει το παιδί του στο σχολείο, όντως έπρεπε εγώ να μετακινηθώ. Και εκείνος ο Πομάκος ήρθε χωρίς καν να μου πει τίποτα, χωρίς καν να το ξέρω, ένας άνθρωπος που εξ ολοκλήρου ζει με 300 ευρώ το μήνα μια εφταμελή οικογένεια. Ήρθε λοιπόν και έφερε το παιδί του στο σχολείο στο Δέριο και επί δύο εβδομάδες 8 δάσκαλοι, 4 του τουρκόγλωσσου προγράμματος και 4 του ελληνόγλωσσου, κάναμε μάθημα σε ένα παιδί, την κόρη του Χαλίλ, τη Φατμέ που αναφέρατε πριν. Η δύναμη του ενός λοιπόν ήταν σε ένα Πομάκο στο Δέριο που μπορεί να μην είναι ξεχασμένος, αλλά εκείνος είναι ο πραγματικός ήρωας του Δερίου. Να επισκέπτεστε. Να επισκέπτεστε τα κριτικά μέρη, όπου και αν βρίσκεται όποιο και αν είναι το τίμημα, ας φάμε λιγότερο, ας βγούμε λιγότερο, ας ντυθούμε με τα ίδια ρούχα, ας εξοικονομήσουμε χρήματα για να επισκεφτούμε το Καστελόριζο, την Κύπρο, τη Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο και όπου αλλού καλεί ο ελληνισμός, την Κάτω Ιταλία. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε μια άλλη φωνή. Παράλληλη πορεία, αλλά από άλλο μετερίζει, καθώς γνωρίζω και γνωρίζετε όλοι σας, ακολουθεί ο κύριος Χολέβας, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ. Αν θα ήθελε και εκείνος να συνεισφέρει, με λίγα λεπτά. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση, για μια σύντομη παρέμβαση. Τη χρωστώ από πέρσι, μάλλον. Από ένα διάλογο που δεν έγινε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Παρά τα αυτά είμαι αισιόδοξος. Παρά την κρίση, τις δυσκολίες, τα κακά βιβλία, όλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Να θυμίσω 2-3 γεγονότα όπου μπορέσαμε εμείς οι χριστιανοί Έλληνες, οι Ορθόδοξοι που πιστεύουμε σε αρχές και αξίες και κερδίσαμε. Παρά τον ολοκληρωτισμό. Κάποιοι ήθελαν να παραχωρήσουν το όνομα της Μακεδονίας και τον πολιτισμό και την ιστορία στους Σκοπιανούς. Το είχαν έτοιμο. Κι όμως, και οι ξένοι δεν είχαν καταλάβει και έλεγαν τα Σκόπια έχουν δίκιο κλπ. Τι άλλαξε την πορεία? Και αυτή τη στιγμή τα Σκόπια είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που έχουν μπει στον ΟΗΕ με άλλο όνομα από αυτό που θα ήθελαν. Τα συλλαλητήρια. Τα δύο μεγάλα της Θεσσαλονίκης, το ένα των Αθηνών και τα αντίστοιχα Κύπρο, Μελβούρνη, Γερμανία, Νέα Υόρκη κλπ. Όταν συνήθισα πριν από μερικά χρόνια τον David Owen, τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών και τότε υπεύθυνο για τα Βαλκάνια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τον ρώτησα σε μια συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους: τι ξέρετε για το Μακεδονικό? Λέει, μέχρι τότε κανείς Έλληνας επίσημος δεν με είχε ενημερώσει. Όταν είδα εκατομμύρια Ελλήνων στους δρόμους, τότε κατάλαβα και είπα: εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ένας λαός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενοχλείται. Εμείς, θυμάμαι τα πανό στην πλατεία Αριστοτέλους, τη Σφέβα και άλλα ορθόδοξα ελληνικά πανό, εμείς σταματήσαμε, ο απλός Έλληνας, που ένας με τον άλλον γίναμε πολύ, την παραχώρηση του ονόματος. Να θυμίσω τον αγώνα που ξεκίνησε πρώτος ο κύριος Ναρσιός και τον συνεχίσαμε κι άλλοι, όλοι οι παριστάμενοι εδώ και πολλοί άλλοι, για το βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Όταν του ήρθε μια άνοιξη του 2006 στα χέρια του ως δασκάλου το βιβλίο της ιστορίας με το συνωστισμό και άλλα πράγματα απαράδεκτα, είχε την τόλμη να γράψει ένα άρθρο
σε εφημερίδα του Κιλκής. Και αυτός ο ένας, εκείνη η φωνή, πολλαπλασιάστηκε. Χιλιάδες υπογραφές στο διαδίκτυο, χιλιάδες επιστολές, μηνύματα, καταγγελίες. Από την άνοιξη του 2006 έγραψε ο Δημήτρης Ωνατσιός και τον Μάρτιο του 7 εστάλει στην Ακαδημία το βιβλίο και εκεί ήταν πλέον η οριστική καταδίκη. Και μην λένε οι πολιτικοί ότι το απέσυραν, ο λαός το απέσυρε, ο ορθόδοξος Έλληνας που υπέγραφε, ο απλός ανώνυμος όπως είμαστε όλοι εδώ εμείς. Και εκεί κερδίσαμε. Και ένα τελευταίο πρόβλημα, δεν ξέρω αν το μάθατε από την Κύπρο. Ενεφανίστη ένα καινούριο σχολικό βιβλίο θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου. Καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και στην Ελλάδα θέλουν αυτά να τα φέρουν. Και η Κύπρος είναι ο χώρος των πειραμάτων, διότι παιδαγωγία από το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, από την πατρίδα μου δυστυχώς, είναι εκείνοι που πήγαν στην Κύπρο και προετοιμάζουν αυτά τα μοντέρνα. Και ξεκινούσε λοιπόν το βιβλίο, η Media Res, ας πούμε, ξαφνικά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο. Τώρα τι ήταν ο Χριστός, τι είναι χριστιανοί, ποιος είναι ο Παύλος και ο Βαρνάβας και ποιους βρίσκουν στην Κύπρο. Ρωμαίους, ναι. Ιουδαίους, ναι. Και θα πείτε και Έλληνες, όχι. Ντόπιους Κύπριους. Δεν θέλει ο κύριος Χριστόφιας και η ιδεολογία που κυβερνά στην Κύπρο Έλληνες πλέον, ντόπιους Κύπριους. Και το βιβλίο είχε και άλλα πολιτικοποιημένα μέσα και μια θρησκεολογία, τι είναι το Ισλάμ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο και ελάχιστα περί Ορθοδοξίας. Το βιβλίο απεσύρθη σε ένα μήνα. Γιατί? Πρώτον, αντέδρασε η Εκκλησία της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες, το Πίμνιο και μπράβο τους. Και δεύτερον, προς τιμή τους, αρνήθηκαν οι θεολόγοι της Κύπρου να το διδάξουν. Και ένα βιβλίο ανθεληνικό. Ένα βιβλίο ανθεληνικό, αντιχριστιανικό και επιτρέψτε μου να πω και αντιπαιδαγωγικό, απεσύρθη. Σας είπα τρία παραδείγματα ελπιδοφόρα. Μπορούμε να κερδίζουμε όταν έχουμε πίστη στο Θεό και όταν έχουμε τεκμηρίωση, να μην λέμε ακρότητες και υπερβολές που δεν ισχύουν, τεκμηριωμένα πράγματα, και όταν ξεκινάει ο ένας, όπως ξεκίνησε ο Δημήτρης, η κυρία Νικοπούλου και άλλοι, αλλά με τη βοήθεια του Θεού και την προσευχή μας γινόμαστε πολλοί. Άρα νομίζω και στο δίλημα το πολύ ωραίο που είπε η κυρία Τζιντζή, την απάντηση τη δίνουμε μόνοι μας εμείς οι χριστιανοί. Εν Χριστώ ποτέ δεν είσαι μόνος. Διότι προσευχόμενος, την ίδια ώρα προσεύχονται εκατομμύρια άλλοι για το ίδιο θέμα, για τον ίδιο σκοπό. Και έτσι και στα θέματα τα παιδαγωγικά και τα εθνικά, όταν πιστεύουμε στο Χριστό και στη συνέχεια του ελληνισμού, τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, τότε ξέρουμε ότι μπορούμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά μας μια παιδεία σαν αυτή, όχι αυτοί που θέλουν τα βιβλία που μας έδειξε ο κύριος Νατσιός, αλλά σαν αυτοί που διδάσκουν επί αιώνες οι δάσκαλοι είτε σε κρυφά σχολιά είτε σε φανερά σχολιά. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αισιόδοξος επειδή είμαι ορθόδοξος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χολέβα. Και οι παρεμβάσεις, κυρίως όμως τα χειροκροτήματα τα οποία ακούσαμε, δείχνουν ότι το ψυχολογικό, εν πάση περιπτώσει, και το αισιόδοξο είναι παρόν σε αυτή την αίθουσα και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Οι συγητές είναι στη διάθεσή σας. Εάν θα ήθελαν μεταξύ τους να υποβάλουν κάποια ερωτήματα, ευχαρίστω να αρχίσουμε έτσι και στη συνέχεια από το κοινό. Ορίστε. Ορίστε, κύριος. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο εδώ αν λειτουργεί. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ όλους τους εισηγητές για όσα προειδοποιητικά και ενθαρρυντικά μας είπαν. Θέλω να προσθέσω το εξής. Εάν οι ίδιοι πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή και θα είμαστε ως χριστιανοί τυφλοί να μην πιστεύουμε, η Ορθοδοξία και η ελληνική φιλοσοφία, συγκεκριμένα
όπως τα έκαναν οι πατέρες, είναι ό,τι υψηλότερο και ωραιότερο έχει υπάρξει επάνω στον πλανήτη Γη. Όχι μόνο ως θεωρία, αλλά και ως εφαρμογή στην διακυβέρνηση, στη λογοτεχνία, στην ανάπτυξη της γλώσσας, όπου η ελληνική γλώσσα αποτελεί τα Ιμαλάια της παγκόσμιας δημιουργίας. Είναι η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου. Και η γλώσσα για την οποία ο Κικέρον είπε, αν οι θεοί συνομιλούν μεταξύ τους, εκείνους τους θεούς πιστεύανε, τότε θα χρησιμοποιήσουν μόνο την ελληνική γλώσσα. Αν αυτά τα συνειδητοποιήσουμε και θελήσουμε, όχι όλοι όσοι είμαστε εδώ, 100 άνθρωποι αφοσιωμένοι, να αλλάξουν τα πράγματα από την κακή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, μπορεί να το πετύχουν. Με τη δύναμη της αλήθειας που κατέχουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος θέλει να παρέμβει, παρακαλώ. Πείτε και το όνομά σας. Κορομπίλης λέγομαι, είμαι πρόεδρος Σχολής Γονέων Κατερίνης. Επειδή αναφέρατε, κύριε πρόεδρε, στην ομιλία σας για το Δουνουτού ως δικτατορία νέου τύπου, εγώ θα έλεγα ότι είναι δαίμονες, νομίζω το έγραψα στο χαρτί που σας έστειλα. Ναι, το είπατε, δαιμονική νέα τυραννία. Δαιμονική νέα τυραννία. Και το λέω αυτό σαν τρανή απόδειξη, η χθεσινή προφυλάκηση του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού. Θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Κατέβηκα χθες το απόγευμα από την Κατερίνη και πήγα στον Κορυδαλό, πρώτη φορά στη ζωή μου. Και με τη βοήθεια του Θεού είδα τον γέροντα Εφραίμ. Δέχτηκε 10 ανθρώπους, ήταν και αδερφές του από την Κύπρο, λίγο καταβεβλημένος, αλλά έχω την αίσθηση ότι έλαμπε όλος ο Κορυδαλός. Και στο πρόσωπο του γέροντος Εφραίμ νομίζω ότι φυλακίζεται όλη η Ορθοδοξία. Και όλοι εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει να ενωθούμε, γιατί όπως μου είπε προχθές στον Άγιο Διονύσιο, στο μοναστήριο του Εν Ολύμπο, ο πατήρ Μάξιμος, ο ηγούμενος, ότι ο διωγμός πλέον απροκάλυπτα ξεκίνησε. Ας λοιπόν ενωθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε τους νέους διωγμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Νικοπούλου. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Καργάκο. Φαντάζομαι ότι αυτό το συνέδριο, εκτός από εκπαιδευτικοί, το παρακολουθούν και κάποιοι γονείς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Τι συμβουλεύετε τους σημερινούς γονείς που γεννούν και μεγαλώνουν παιδιά, τα οποία στέλνουν τα παιδιά τους από τις 8 μέχρι τις 4 στα σχολεία που έχουμε? Κάποιοι δεν έχουν την τύχη να έχουν χριστιανούς, παύλα, ελληνομαθείς και με ελληνόψυχους δασκάλους. Θέλω λοιπόν να στείλετε κάποιες συμβουλές σε αυτούς τους γονείς που είναι ημεροκαματιάριδες, που θα σηκωθούν νωρίς το πρωί, αλλά μέσα τους έχουν εμπιστευτεί ένα άτομο, τον δάσκαλο. Τι τους συμβουλεύετε για να μην απογοητεύονται? Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, να είναι γονείς. Και όταν λέγω γονείς, εννοώ ότι έχουν χρέος, αφού γέννησαν τα παιδιά, να τα ανατρέφουν σωστά. Δεν είναι δυνατό να πηγαίνει ο γονιός στο υπερκατάστημα, το ελληνιστή λεγόμενο σούπερ μάρκετ, και να ενδιαφέρεται για την ποιότητα των προϊόντων που θα φάει το παιδί του όταν είναι μικρό, όταν είναι μωρό, αυτή την κρέμα, αυτό το φαγητό κτλ. Και να μην ενδιαφέρεται για την πνευματική τροφή των παιδιών. Θα πρέπει να πάψει μέσα στο σπίτι η τηλεόραση, τηλεοψία είναι το σωστό, να είναι η ηλεκτρονική νταντά. Να παίζει το ρόλο της Κύρκης,
να μην εμπιστευόμαστε στα παιδιά στην παραδουλεύτρα. Δεν έχω τίποτα με την ξένη κοπέλα που έχουμε στο σπίτι, διότι αυτή η καημένη δεν ξέρει ελληνικά και συνεπώς θα δημιουργηθεί μια γλωσσική σύγχυση στο παιδί. Από την άλλη, επειδή πρέπει και αυτή κάπως να ψυχαγωγηθεί, θα έχει ανοιχτή την τηλεόραση. Τι θέλω να πω? Πρέπει να ξανακαθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Να τρώει η μάνα και ο πατέρας και τα παιδιά να τρώνε μαζί κατά το δυνατόν. Και ακόμα αν είναι δυνατόν. Πολύ απλά πράγματα θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο να έχουμε κάποιο βιβλίο στο σπίτι μας, μια ποιητική ανθολογία, μια ανθολογία διηγημάτων, ώστε αυτά που κλέβει, αυτά που μας κλέβει το Υπουργείο Πνευματικής Συνυπληγίας, Κακοπαιδείας, Παραπαιδείας και δεν συμμαζεύεται, να τα προσφέρουμε εμείς στα παιδιά μας. Ήρθαν αυτές οι μέρες οι πανέορτες, οι πανέκλαμπρες, όπως τις λέγει ο αείδημος Παπαδιαμάντης. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για το παιδί από το να καθίσουμε να διαβάσουμε μαζί ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη. Και βεβαίως θα μου πείτε ότι υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι δυσερμήνευτες. Ας πάμε λοιπόν μαζί με το παιδί στο λεξικό. Οι Άγγλοι λένε παιδί από παλιό λεξικό. Να βρούμε τι σημαίνει η λέξη. Να βρούμε τι σημαίνει και η άλλη λέξη. Και διαβάζοντας ένα και δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη θα εισπράξει το παιδί αυτή την γλυκιά γοητεία της παπαδιαμαντικής μουσικής. Εάν λοιπόν εμείς μπορούμε μαζί με το παιδί μας να διαβάσουμε εκείνο το εξοβελισμένο διήγημα «Ο γυφτοδάσκαλος του Τραβλαντώνη» που μαθαίναμε μαζί, πολλά θα είχε το παιδί να μάθει. Αυτά τα διηγήματα του Καρκαβίτσα τα οποία εξοβελίστησαν έχουμε εμείς χρέος να τα ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα για να μάθει το παιδί, διαβάζοντας το Γιουσουρί, ότι το να ζεις δεν σημαίνει ότι αγωνίζεσαι μόνο για ένα καρβέλι που παραπέμπει, ξέρετε, στο Ευαγγελικό «Κεπάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Κλείνοντας, αγαπητή μου Χαρά, που σου εύχομαι πάντα χαρά να δίνεις, είναι ότι πρέπει τη δουλειά που δεν κάνει το σχολείο να την κάνει η οικογένεια. Πρέπει οι γονείς να γίνουν δάσκαλοι. Και όταν γίνουν δάσκαλοι θα δασκαλέψουν και τον εαυτό τους, θα δασκαλέψουν και τα παιδιά τους. Περνάμε δύσκολες στιγμές, η αγωνία είναι διάχυτη, μονάχα που πρέπει να σας πω κάτι. Μην την εξορκίζουμε την αγωνία, γιατί έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη αγώνας. Άκουσα να λέμε για πίστη, για πίστη, για πίστη. Προσέχτε, καλή είναι η πίστη, αλλά να μην παίρνει το χαρακτήρα του φαταλισμού. Ότι δηλαδή αυτά που δεν κάνουμε εμείς θα τα κάνει ο Θεός. Γιατί έτσι τον έχουμε μετατρέψει το Θεό σε βουλευτή μας εν της ουρανής και περιμένουμε από αυτό να μας κάνει ρουσφέτια όπως αυτά που κάνουν οι βουλευτές μας. Όχι. Πιστεύω σημαίνει μάχομαι. Και εφόσον μάχομαι, ελπίζω. Και εφόσον μάχομαι, ελπίζω. Διότι σε τελευταία ανάλυση ισχύει στην ιστορία των λαών αυτό που έχει πει κάποιος προφήτης. Τα έθνη δεν τα σώζει η ποσότητα, τα σώζει η ποιότητα. Αν μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μία μαγιά ποιοτική, ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θα είχα και άλλα να σας πω, αλλά μένω σε αυτό. Μένω σε αυτό. Η κυρία στο βάθος. Κυρία Γρατσοπούλου, Δήμητρα. Κύριος Θεοδόρου. Ρώτησε η κυρία Νικοπούλου προηγουμένως τι θα συνιστούσε ο κύριος Καργάκος στους γονείς.
Και εμένα το ερώτημά μου είναι ποιους γονείς. Τους γονείς που δεν υπάρχουν. Ζούμε καθημερινά ένα δράμα στο σχολείο. Μπορώ να πούμε για ένα τρομερά μεγάλο ποσοστό διαλυμένων οικογενειών. Να έρχονται τα παιδάκια το πρωί και να τρέμουνε από τους ολονύκτιους καυγάδες και την απειλή του μπαμπά και της μαμάς που τα κάνουν τα παιδάκια παιχνίδι μεταξύ τους. Ποιο μάθημα τα παιδιά να παρακολουθήσουν και ποιοι γονείς ενδιαφέρονται για να έρθουν στο σχολείο να μάθουν για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι αφημένα στο έλεος τους. Το Υπουργείο της κυρίας Διαμαντοπούλου, το Διαβίου Μάθησης, υπέγραψε αυτά που η ελληνική οικογένεια κατήργησε πρώτη, μόνη της. Πού να ανάψουμε καντήλι, πού να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στο εικονοστάσι, πού να βάλουμε λιβανάκι να λιβανίσουμε τα σπίτια μας, άγνωστα για τα παιδιά. Μου είπε μια μαθήτρια παραμονές Χριστούγεννα στο σχολείο, «Κυρία, μας ηρεμούν αυτά που μας λέτε. Κυρία, δεν μας τα είπε ποτέ κανένας. Ακούτε αυτό που σας λέω, πόσο τα έχουμε προδώσει τα παιδιά. Οι γονείς πρώτοι, και στη συνέχεια το σχολείο. Ο κάθε γονιός κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, τον εγωισμό του και το βλέπω από όσα μου καταμαρτυρούν τα παιδιά στο σχολείο. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια πρώτα και μετά το σχολείο. Εμείς στα σχολεία λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Τα σχολεία μας είναι διαλυμένα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που τα στηρίζουν. Είναι αυτοί οι λίγοι που αποδεικνύουν αυτό που λέει ο Θεός, ότι έστε πολλής λαός, υπάρχει λαός για τον Θεό. Όμως πρέπει να στηρίξουμε η Εκκλησία, οι φορείς, τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται, να τα μάθουμε πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Να τα μάθουμε να τραγουδάνε το Θόρυο του Ρίγα, να τραγουδάνε τα δημοτικά τραγούδια που είπε ο δάσκαλος προηγουμένως. Αυτά να μάθουμε, την πίστη μας, να το οδηγήσουμε στην Εκκλησία μας. Και μετά το σχολείο έρχεται υποβοηθητικό σε όλα αυτά. Η οικογένεια, Κύριε, θέλει στήριξη. Τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται, η Εκκλησία να τα μαζέψει με αγάπη, δεν ξέρουμε τι τρόπους θα βρει. Τα παιδιά είναι προδομένα από όλους. Και το άλλο πρόβλημα που έχουμε στα σχολεία. Όλα αυτά τα ξένα παιδιά, να μην τα ονομάσω. Και μας βάζουν εμάς τους καθηγητές ένα παιχνίδι. Πρόσβαλες, λέει τον Αλβανό, και βάζουν συναδέλφους αξιοπρεπείς να ζητούν. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ναι, λάθος. Τα παιδιά των Αλβανών το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πόσο τα αγαπώ και σε εθνικές γιορτές στο σχολείο μου συμμετέχουν και σε όλα. Όμως έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τι να καταλάβουν, προχθές διαβάσαν τα παιδιά μας εμάς το άνθος του γυαλού του Παπαδιαμάτη στο σχολείο, στην χριστιανική γιορτή. Τι να καταλάβουν, έβλεπα τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν καταλάβαιναν τίποτα, γέλαγαν, δεν μπορούν. Ένα-δυο παιδάκια να ξεχωρίζουν από όλα αυτά. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με αυτά στο σχολείο. Αλλά και πάλι, για να μην κουράσω περισσότερο, καταλήγω ότι πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια. Την οικογένεια, επιμένω, και τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται. Ευχαριστώ πολύ, με συγχωρείτε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ στον κύριο Ευάγγελο Θεοδόρου, τον καθηγητή μας, πρώην Πρίτανη, ο λόγος. Οι εξαίρετες εισηγήσεις και ομιλίες που έγιναν στη συνέχεια μου συνειδητοποίησαν εκείνο που έλεγε ο Βιντκεστάιν για την έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού. Το γλωσσικό παιχνίδι, έλεγε, δείχνει ότι μία λέξη αποκτά διαφορετικά νοήματα ανάλογα με τις συναρτήσεις και τους συσχετισμούς της. Αυτό συμβαίνει και με τη λέξη ολοκληρωτισμός που ακούσαμε σήμερα. Θα τους καταλάβουμε αυτό που λέγω αν θυμηθούμε ότι το ιδεώδες της παιδείας, λέμε, είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Η λέξη λοιπόν ολοκληρωτισμός από την εποχή που χρησιμοποιήθηκε στο στάτο το λετάριο του Μουσολίνη στο φασισμό απέκτησε μία έννοια όχι αποδεκτή. Λοιπόν, ο ολοκληρωτισμός αυτός, επειδή έχουμε παιδαγωγικό συνέδριο, αυτά τα θαυμάσια που ακούσαμε πρέπει να μεταφερθούν στη
παιδαγωγική σφαίρα. Θα δημιουργήσει το διαλεκτικά αντίθετο του ολοκληρωτισμού, δημιουργώντας ολοκληρωμένους ανθρώπους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να μην επί τη βάση νεωτέρων διατυπώσεων, νεωτέρων θεωριών, να ξεχνάμε το παραδεδομένο ότι το ιδεώδες της παιδείας είναι ο αληθινός ανθρωπισμός. Και αληθινός ανθρωπισμός είναι να συναναπτύξουμε όλα τα ευγενή αιτήματα που έχει μέσα η ανθρώπινη φύση στην αρμονική του σχέση και στη σωστή τους ιεράρχηση. Και ο χριστιανισμός μπορούσε να κατηγορηθεί ως ολοκληρωτισμός εφόσον λέγει τα πάντα και εν πάση Χριστός. Λέγει τα πάντα και εν πάση Χριστός, αλλά δεν έχει την έλλειψη ελευθερίας του ολοκληρωτισμού, αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο να επιλέξει την κατεύθυνσή του και το σπουδαιότερο απ' όλα θεραπεύει τον άνθρωπο από την αξιολογική μοιοπία, η οποία δεν βοηθεί την ορθή ιεράρχηση των αξιών. Όλα τα επιμέρους που μπορούμε να δούμε στα ολοκληρωτικά συστήματα μπορεί να τα υιοθετήσουμε. Εκείνο που λείπει είναι η θεοποίηση μερικών από αυτά, η απολυτοποίηση, η μονιστική παρουσίασή τους εις βάρος άλλων στοιχείων του ανθρώπου και του πολιτισμού. Όταν το ζητούμενο δεν είναι εάν θα έχουμε το α ή β στοιχείο του πολιτισμού, το ζητούμενο είναι αν έχουμε, αν τα καταφάσκουμε όλα και τα εναρμονίζουμε στη σωστή ιεράρχησή τους. Αυτό είναι το παιδαγωγικό μας ιδεώδες. Να θεραπεύσουμε τους μαθητάς μας από την αξιολογική μοιοπία. Διότι όταν ζούμε τις διάφορες αξίες, η ψυχή μας δεν μοιάζει, το έχω πει κι άλλες φορές αυτό, με τον καθαρό καθρέφτη του τοίχου, που ό,τι πάμε μπροστά του το βλέπουμε να καθρεπτίζονται όπως είναι πιστά. Η ψυχή μας όταν ζει τις διάφορες αξίες μοιάζει μάλλον με την επιφάνεια της λίμνης ή της θάλασσας, που όταν αλλοιώνει το τοπίο της αχτής. Όταν είναι καθαρή, ήσυχα, γαλήνια, αντικατροπίζει πιστά το τοπίο της αχτής. Όταν όμως είναι ακάθαρτη, βρώμικα, φουρτουνιασμένη, τότε παραμορφώνει τα αντικείμενα της αχτής. Άλλοτε τα επιμικρύνει, άλλοτε τα επιβραχύνει, άλλοτε τα κάνει μικρότερα, άλλοτε μεγαλύτερα, άλλοτε τα εξαλείφει τελείως από το οπτικό μας πεδίο. Αυτό είναι η αξιολογική μοιοπία, ο αξιολογικός δαλτονισμός, όπως λέγει η φιλοσοφία, αυτό είναι η αξιολογική νόσος του πολιτισμού. Λοιπόν, εδώ είναι ο υγιής ολοκληρωτισμός. Να καταφάσκουμε όλες τις αξίες, η χριστιανική αγωγή τίποτα δεν παραθεωρεί ούτε και τις κατώτερες υλικές και βιολογικές αξίες, αλλά αποφεύγει και την απολυτοποίηση και τη θεοποίησή τους, πράγμα που γίνεται στον ολοκληρωτισμό με τον μονισμό ολισμένης ιδεολογίας που καταπατεί τις ανθρώπινες ελευθερίες, που αντιτίθεται σε όλα τα αντίθετα ρεύματα και χρησιμοποιεί αστυνομίες και λογοκρισίες για να επιβάλλει τον μονισμό αυτό. Ολοκλήρωση λοιπόν της προσωπικότητας, παλιό αίτημα της παιδαγωγικής του ανθρωπισμού, δεν πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Ευχαριστώ. Είναι ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά. Θα δοθεί ο λόγος στους μετέχοντες εδώ. Να το πείτε όταν θα πάρετε το λόγο, κύριε Καραγάκο. Να πω μια, προσθέσω κάτι. Αρχίζουμε με εσάς λοιπόν. Θα ήθελα να προσέξετε αυτό που συμβαίνει στον παρόντα καιρό και που εγώ το έχω ονομάσει λεκτική παράνοια.
Πριν από μερικά χρόνια συνέβη. Ως εκ θαύματος να τεθεί ένα ωραίο θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις που είχε σχέση με την παράδοση και ήταν ένα απόσπασμα από κάποιο πεζό κείμενο του Γεωργίου Σεφέρη. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι αργυρώνητοι των καναλιών και λέμε τα χειρίσουμε επί τούτου τη λέξη κανάλι και όχι διάβλος, γιατί το κανάλι ενέχει βούρκο. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι καναλόκινες, γιατί λέει βάλαμε ένα τέτοιο συντηρητικό θέμα. Αναγκάστηκα τότε να παρέμβω και να θυμίσω στους κατ' επίφαση προοδευτικούς, γιατί για μένα προοδευτικός είναι ο παραγωγικός άνθρωπος, δεν είναι ταμπέλα, ότι παράδοση, από το ρήμα παραδίδουμε, παραδίδομη, σημαίνει αυτό που θα παραδώσουμε και όχι αυτό που θα παραλάβουμε. Γιατί αν ήταν αυτό που παραλαμβάνουμε θα λεγόταν παραλαβή ή παράληψη το λιμεΐτα. Συνεπώς η παράδοση δεν είναι αναπαυτήριο, είναι εφαλτήριο, μια σκυταλοδρομία. Και τους θύμισα στους κυρίους αυτούς κάτι που είχε πει ο Βλαδίμηρος, για να τους περιπέξω, τους το είπα διαφορετικά. Ο Βλαδίμηρος Ουλιάνοφ, αν δεν καταλαβαίνετε τους λέω τι σημαίνει αυτό, πρόκειται για τον Λένιν, αν τον έχετε ακουστά. Σύντροφοι, ας δώσουμε στις λέξεις το πραγματικό νόημά τους. Τι έχουν κάνει? Έχουν αφαιρέσει από τις λέξεις το περιεχόμενο και τις έχουν κάνει ένα κέλυφος χωρίς ουσία. Και λέξεις οι οποίες κάποτε ήταν τι μη σημαντικές, τις έχουν κάνει υποτιμητικές. Προσέχτε μία μόνο λέξη. Αυτός είναι γραφικός. Είναι γραφικός. Δηλαδή τι, κωμικός τύπος. Αυτό σημαίνει το γραφικός. Παίρνουν τις λέξεις και τις κακοποιούν. Και αφού οι λέξεις πετάγονται σιγά σιγά στην καταπαχτή της λύθης, παρεμβάλλονται καινούργιες λέξεις αγνώστου παραγωγής και καταγωγής, και σήμερα τα παιδιά μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο γλωσσικής αμηχανίας και αντί να χρησιμοποιούν μία γλώσσα καθαρά ελληνική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνούμε κάποια επιρροή, πάντοτε υπήρχαν τα γλωσσικά δάνεια, χρησιμοποιούν μία γλώσσα κρέολη τύπου πίτζιν και σινούκο και υποτίθεται ότι μαθαίνουν αγγλικά, τα οποία δυστυχώς είναι παρεφθαρμένα αγγλικά, διότι έτσι όπως διδάσκονται και τα αγγλικά στην χώρα μας σήμερα, το παιδί τελειώνοντας, παίρνοντας κάποιους τίτλους σπουδών, δεν είναι σε θέση να διαβάσει τους μεγάλους Άγγλους και Αμερικανούς κλασικούς. Προσέχτε το αυτό. Υψώνονται συνικά τείχη γλωσσικά ανάμεσα σε εμάς και στο χτες. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει και σε άλλες χώρες. Στην Αμερική τα παιδιά, και εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να διαβάσουν Whitman. Δεν μπορούν να διαβάσουν Emerson. Στη Γαλλία είχε γίνει πρόσφατα έρευνα, τα παιδιά που τελειώνουν σήμερα το γαλλικό λύκειο δεν μπορούν να διαβάσουν τον Μαρσέλ Προύστ. Και δυσκολεύονται ακόμη να διαβάσουν και αυτός που ήταν ο αγαπημένος μας συγγραφέας σε μια εποχή, τον Αλβέρτο Καμί. Και σήμερα το πρόβλημα είναι όχι πια ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε Ξενοφόντα, Δημοσθένη, Θουκυδίδη κτλ.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε τα Ευαγγέλια, τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Το πρόβλημα είναι πια ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι έλεγαν ακόμα και οι πολιτικοί οι οποίοι εθέσπισαν τις πρώτες γλωσσικές μεταρρυθμίσεις. Να κλείσουμε και καργάγω, γιατί καλώς δεν έχει περάσει η ώρα. Γι' αυτό επανακλίνω λέγοντας. Να σώσουμε τη γλώσσα μας για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσβλέπουμε στο μέλλον μια αισιοδοξία. Και αυτή την Άγια Γλώσσα, την οποία ο παλαιός μου συμφοιτητής, ο πρώτος εις αυτής τότε το 57 εις την Φιλοσοφική Σχολή ο Δημήτρης Οκουτρούμπας, τη γλώσσα Ιμαλάια, δεν πρέπει να την έχουμε προνόμιο μόνο για τον εαυτό μας. Στην Ελλάδα γεννιούνται κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά από ξένες οικογένειες. Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Και έχουμε χρέος αυτή τη μεγάλη γλώσσα, τη σπουδαία γλώσσα, να την μεταφέρουμε και σε αυτά τα παιδιά και να αφήσουμε εκείνους ανόητους πειραματισμούς με τα πολυπολιτισμικά και πολυφιλετικά σχολεία, να μπορούμε να διδάξουμε, λέει, και τα παιδιά στις γλώσσες τους. Ωραία, υπάρχει στην περιοχή Αχαρνών ένα σχολείο τέτοιο. Τα παιδιά που φοιτούν εκεί είναι παιδιά που προέρχονται από 29 γλώσσες. Πού θα βρεις δασκάλους για τόσα παιδιά? Επιτέλους, τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Και η πρώτη γλώσσα την οποία πρέπει να μάθουν θα πρέπει να είναι η ελληνική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Τζίζη, ένα τελευταίο λόγο. Έχουν υποθεί πολλά, τώρα η σκέψη του καθενός έχει σταματήσει κάπου. Εγώ έτσι έχει καλοκαθίσει το μυαλό μου σε κάποια μυστικά που κατέχουμε ως χριστιανοί εκπαιδευτικοί καλύτερα από τους υπόλοιπους, νομίζω. Το μυστικό της γης, το μυστικό του σπόρου και το μυστικό της ζύμης. Η γη που την πατούμε δεν της δίνουμε σημασία αλλά επιμένει να καρποφορεί. Ο σπόρος, μια αμεληταία ποσότητα, η οποία ούτε καν τη σκεφτόμαστε θάβεται, αλλά σιωπηλά βλασταίνει η ζωή. Το μυστικό της ζύμης, του ενζύμου και του συνενζύμου, που φουσκώνει το ψωμί που μοιράζεται και προϋποθέτει τράπεζα και κοινωνία και προς την οποία πρέπει να στοχεύουμε όλοι. Άλλο το νόημα της κοινωνίας και άλλο το νόημα του ολοκληρωτισμού. Νομίζω ο στόχος του χριστιανού είναι από τη μονάδα και τη μοναχική πορεία να πορευθεί στην ενότητα που ανέφερα και προηγουμένως, στην ανακεφαλαίωση πάντων εν Χριστώ. Και αυτό θυμίζει Πεντηκοστή. Αν μας συγκλονίσει ως χριστιανούς η βίαιη πνοή της Πεντηκοστής, τότε η παρουσία μας μέσα στο σχολείο με τους αθέους και πιστούς μαθητές, τους αθέους και πιστούς συναδέλφους, θα είναι μία πορεία προς την Πεντηκοστή, προς την ενότητα και κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, τους Αγίους και την ενσωμάτωση όλων στην κοινωνία του Θεού, στην Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γνάτσιος. Θα επιστρατεύσω μία φράση ενός παλιού αθηναιογράφου του Δημήτρη Καμπούρογλου που έλεγε «Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός πλην του ελληνικού που πρέπει να στραφεί πίσω». Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πανός. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα συνέδριο παιδαγωγικό με τέτοιο θέμα, εκείνο που εγώ θα ήθελα να πω συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο πρίτανης ο κύριος Θοδόρου είναι ότι στο κέντρο της αντιμετώπισης του ολοκληρωτισμού βρίσκεται η παιδαγωγική αυθεντία. Ο δάσκαλος, παιδαγωγική αυθεντία. Είναι μια τραγική φυσιογνωμία. Πιστεύει στην αποστολή του. Γνωρίζει το αντικείμενό του. Ανανεώνεται. Γνωρίζει τους μαθητές του. Και τάσει το σχολείο στο κέντρο της κοινωνίας. Ο μαθητοκεντρισμός είναι η αφετηρία για την παιδεία ελευθερίας. Όμως είπα στην αρχή ότι η σημερινή μας επικοινωνία είναι αφορμή για αυτοκριτική. Παρατήρηση πρώτη. Μετά το 80
Με μία ρηπή καταργήθηκαν τρία πράγματα. Το διδασκαλείο μέσης εκπαίδευσης, οι εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα, κύριοι συνάδελφοι, και οι επιθεωρητές. Ξέρετε ποιο ήταν το αίτιο? Ο ελιτισμός. Είπα προηγουμένως ότι ο ολοκληρωτισμός χρησιμοποιεί έννοιες για να υποκινεί το θυμικό. Ελιτισμός. Όχι στον ελιτισμό. Καταργήστε το διδασκαλείο. Καταργήστε τους επιθεωρητές. Καταργήστε, κύριοι συνάδελφοι, τα πρότυπα. Και αυτοί που κατάργησαν αυτά τα τρία πράγματα έρχονται σήμερα και μιλάνε για αριστεία. Μιλάνε για ένα σχολείο που θα πρέπει να στηριχθεί στα νέα πειραματικά. Ποια νέα πειραματικά, χωρίς αξιολόγηση? Έχουμε 30 ολόκληρα χρόνια μία εκπαίδευση χωρίς αξιολόγηση. Χωρίς καμία βοήθεια στο δάσκαλο. Είναι τραγική η φυσιογνωμία ο δάσκαλος. Η δεύτερη επισήμανση που θέλω να πω είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται τις λέξεις η πολιτική. Διορίστηκε υπουργός παιδείας, ο προηγούμενος υπουργός παιδείας, και η πρώτη λέξη που διατύπωσε ήταν τάμπουλα ράζα. Διάλογος τάμπουλα ράζα. Άγραφος χάρτης. Τι θέλει να πει ο άνθρωπος? Ότι θα κάνω διάλογο από μηδενική βάση. Ποια μηδενική βάση? Υπάρχει διάλογος από μηδενική βάση όταν η εκπαίδευση είναι αυτή που είναι? Όταν έχει στερήσει από το δάσκαλο τη δυνατότητα για επιμόρφωση? Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την επιμόρφωση που δεν έγινε ποτέ επιμόρφωση? Τελειώνω ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Σήμερα, όπως πολύ σωστά ακούστηκε προηγουμένως, το Πανεπιστήμιο είναι μπροστά στην κοινωνία γυμνό. Όλοι λένε πως το Πανεπιστήμιο δεν εφαρμόσει το νόμο που ψήφισε με 250 βουλευτές η πολιτεία. Αγαπητοί φίλοι, πριν αρχίσει η μεταρρύθμιση για το Πανεπιστήμιο, άρχισε η βολή εναντίον των πανεπιστημιακών. Κατηγορήθηκε το Πανεπιστήμιο για ανικανότητα. Κατηγορήθηκε για αδυναμία εξυγχρονισμού. Κατηγορήθηκε για νεποτισμό. Καταργήθηκε η δυνατότητα σε ένα τμήμα, στο τμήμα στο οποίο υπηρετεί ο κύριος Νικολαίδης, να πάρει πρωτοετής χωρίς να υπάρξει δικαστική απόφαση. Όλα αυτά παραπέμπουν στον ολοκληρωτισμό. Βέβαια και η δική μας ευθύνη είναι παρούσα. Ανεχθήκαμε για παράδειγμα τις κομματικές φοιτητικές οργανώσεις και συνεργαστήκαμε με αυτές. Και υπονομεύθηκε από το φοιτητοπατερισμό η πνευματικότητα του ακαδημαϊκού δασκάλου. Βρεθήκαμε σήμερα στην ανάγκη να καταργηθεί το άσυλο. Γιατί δεν προστατεύσαμε το άσυλο. Εμείς, οι ακαδημαϊκοί. Αυτοκριτική σημαίνει να αναλαμβάνεις το μέρος της ευθύνης. Ο ολοκληρωτισμός, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει και κάπου αλλού. Υπάρχει και στην Εκκλησία. Και στην εκπαίδευση. Όταν ωραιοποιούμε τα πράγματα και περιοριζόμαστε στα ωραία λόγια. Όχι ωραία λόγια. Αληθινά. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς. Μπορώ όμως να γίνω αυτό που θέλεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακουστούν ακόμα καλύτερα και περισσότερα το απόγευμα. Παρακαλώ να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ και τους τέσσερις και τους δύο. Και τους υπολείπους οι οποίοι παρενέβησαν και εσάς όλους που είχατε την υπομονή να μας ακούσατε. Από τη γραμματεία μια-δυο ανακοινώσεις και είμαστε ελεύθεροι. Σας υπενθυμίζουμε ότι διατίθενται στο χώρο του διαλύματος τα πρακτικά παλαιότερων συνεδρίων, νέες εκδόσεις της αδερφότητας του Σωτήρ, μαζί με CD και DVD των χαρούμενων αγωνιστών,
ημερολόγια τσέπης τείχου και γραφείου από την Ένωση Γονέων Χριστιανική Αγωγή και τέλος η απογευματινή συνεδρία ξεκινά ώρα 5.30. Ευχαριστούμε.